Καλημέρα. Καλά, εντάξει. Τρίζουνε τα πάντα. Ακούγομαι ένα-δύο. Καλώς είσαι στο rotation, είσαι στο box του box. Δεν με ακούω, δεν ξέρω με αυτά τα ακούω. Κάνεις κάτι. Εσένα δεν σε ακούω καθόλου. Κάτσε, μήπως δεν σ' άνοιξε το σωστό μικρόφωνο, για μιλά. Για είσαι box to box. Καλά, εντάξει. Εγώ σε ακούω από εδώ. Εγώ δεν ακούω τίποτα αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δω, κάτσε να αλλάξω ακουστικά. Κάτσε να αλλάξω. Τέτοια. Δεν τα κάνουμε τα πειράματά μας, τι να κάνουμε. Πάμε τα κουμπάκια, θα δουλέψουμε νομίζω. Για να δούμε. Α, να με τώρα, εντάξει. Άντε, επιτέλους. Τα καταφέραμε, κυρίες και κύριοι. Και με ένα υπέροχο σου τηλεφώνημα γκολ σε 93 ο Πατμαρίδης Κοράρη και παίρνει το μικρόφωνο. Παίρνει το μικρόφωνο, εντάξει. Είναι και η εύλογη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αν ακούγω, μην αγόρι μου, δεν ακούγεσαι. Έχουμε προσλάβει εδώ ένα μεγάλο πιλότο. Μεγάλο πιλότο, σύγχρονο πιλότο, ναι. Άριστο πιλότο να πιλοτάρει μια Ντακότα του 47. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Και θα κάθε φορά που έρχεται ο Φωτιάδης στο στούντιο τελικά να τεινάζονται όλα. Εγώ τώρα ήμουν στην εδώ πέρα δίπλα. Να, είδες, εμπειροτεχνίτης. 300 ευρώ έδωσα. Αφού καταφέραμε σήμερα και βγήκαμε στον αέρα, πάλι καλά. Θυμάστε, είχαμε την προηγούμενη φορά. Δεν είχε μεταδοθεί καν η εκπομπή. Και με παρουσία Φωτιάδη και Παφούλια χθες σε μια εκπομπή που τίναξε. Την πάγκα στον αέρα. Τι να έρθουμε να πούμε σήμερα τι, α πούμε. Άντε Άρης πάω και άντε ρωτήσω να και δεν παίζει ο Μπάσα και θα παίξει και το ένα. Έχω εγώ δύο εντεκάδες, είσαι άξιες. Τι νόημα έχει όμως, αντιλαμβάνεσαι το εύρος της ματαιότητας μπροστά σε ό,τι μας συμβαίνει. Πώς να συγκριθούμε με τους εαυτούς μας. Πώς, αυτό πώς θα ξεπεράσουμε την πραγματικότητα. Εγώ αγόρασα και μια καλή πογή για τον πούλμαν του ΠΑΟΚ, επειδή έκοβα τα κλαδιά τώρα, μην το κρατσουλήσουμε, τώρα τελείωσα. Ήμουν με τα λισοπρέον πάνω στα κλαδιά και τα άκοβα. Βρήκαμε κλαδευτήρι τελικό. Βρήκαμε κλαδευτήρι, φωτιάκι δεν βρήκαμε να μαζέψουμε την Τάνα, όπως λέμε στο Σαν Κρίστοφερ το χωριό. Δεν απομείναν τα φύλλα. Είδα μια φωτογραφία χθες, όντως κλαδευότανε τα. Όντως κλαδευότανε. Όντως έγινε αυτό τελικά. Δεν ήταν τρολιά ή χώαξη. Ξέρεις τι γίνεται. Και παντού σε όλη την πόλη κόβανε. Κόβανε, ναι, αλλά συνέπεσε με όλη την ιστορία και δημιούργησε έτσι μια σχετική εντύπωση. Γιατί όντως είδα μια φωτογραφία εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Παπαναστασίου που προέβησαν. Ένα έκοβε, τρεις έδειχναν πώς λαδώνεται το μηχανάκι. Και πέντε επιβλέπανε. Και δίνει αναφορά στο μεγαλύτερο ελληνικό δημόσιο. Τεμπέλχανα. Αυτό όμως είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Αρχή Τεμπέλχανα. Δεν είναι δημόσιο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης γενικότερα. Πολύ λαλίστα τι εργάζονται στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ λαλίστα. Πάρα πολύ λαλίστα. Που είσαι ενημερωμένος. Εντάξει, δεν είμαι. Δεν είμαι ενημερωμένος. Δεν τα γνωρίζουμε τα πράγματα. Είναι καλός. Εντάξει, μια πόλη ζούμε. Σε μια πόλη πολύ λαλίστα οι οποίοι καταγγέλνουν διαρκώς και. Ο επόμενος δήμαρχος να έρθει με το διορισμό του εδώ πέρα. Ο επόμενος δήμαρχος έχει ανοίξει κιόλα και η διαδικασία των υποψηφιωτήτων. Yeah. Γενικότερα η Νέα Δημοκρατία αναζητεί άνθρωπο που θα κατεβάσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τι άλλη θα στείλω. Κανονικότατα. Με μέχρι παφούλια. Τώρα δεν μπορεί να βρει ένα πρόσωπο έτσι, το οποίο θα της δώσει το, όπως λέμε, την παράσταση νίκης. Την παράσταση νίκης. Αυτοδυναμία. Ναι. Αν θα αναμετρηθεί εν τέλει με τον Μπουτάρη και ο Μπουτάρης έχει δηλώσει ότι μάλλον δεν θα κατέβει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία. Ναι, εννοείται. Ηλικιακά είναι δύσκολος τώρα. Ηλικιακά δύσκολος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα τεράστιο κενό σε ανθρώπους, σε προσωπικότητες σε αυτή την πόλη. Ναι. Και πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι δεν υπάρχουν προσωπικότητες σε όλα τα πολιτικά φάσματα να καταφέρουν να ηγηθούν προσπαθειών, να καταφέρουν να ηγηθούν αυτού του περιβόητου Δήμου. Δεν έχουμε και τίποτα αναγνωρισμένους παιδιά της γειτονιάς του λαού που λένε. Ναι, παιδιά της γειτονιάς. Ξέρω, έτσι είναι παιδί μου κανένα. Παιδιά της γειτονιάς έχει, αλλά τώρα με ένα παιδί της γειτονιάς δεν μπορείς να πάρεις τον Δήμο. Θέλεις προσωπικότητα, θέλεις. Είσαι η Θεσσαλονίκη, είσαι πάλι ποτέ συμβασιλεύουσα, είσαι η Λίβη Θερμαϊκού, είσαι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, είσαι χίλια δυο πράγματα και οφείλεις να έχεις και τους κατάλληλους προύχοντες, άρχοντες. Ιωάννα Τούνη, έρχομαι να σε προβάλλω στο ψηφοδέλτιο. Λες, θα βάλουμε. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα. Έτσι. Θα το κάνουμε και αυτό στο μέλλον, θα κατεβάσουμε μέσα στα ερωτήματα που θέτουμε στο λόγο επειδή. Ναι. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις, πάντα από το χώρο του αθλητισμού εκεί αναζητούμε τα προσώπατα. Όπως χθες έδεσα το ερώτημα και θα το συζητήσουμε κιόλας και μαζί σήμερα. Έθεσα το ερώτημα στην σελιδούλα μας το λόγο επειδή με αφορμή την παρέτηση του Κοτζιά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιο
ποια προσωπικότητα από τον χώρο του αθλητισμού θα επιθυμούσατε να αντικαταστήσει τον απερχόμενο υπουργό εξωτερικού. Υπουργό εξωτερικού και δόθηκαν πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις για ακόμη μια φορά. Θα είναι ένα από τα θέματα, θα το θέσουμε δηλαδή εδώ στη δικαιοδοσία του κοινού, θα το συζητήσουμε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής και για τα κλαδευτήρια έθεσα το ερώτημα στην Σερίφουνα. Εντάξει, εκεί Κολτσίδας είναι το. Είναι το top. Έχουν μια καταπληκτική, νομίζω, και το είχε βγάλει ο Super 3. Μια, ένα, σαν flyer. Πώς είναι, σαν banner street flag. Street. Τέτοια, με τον Κολτσίδα, έτσι σε στείλε νεκροκεφαλή τροποντινά. Ναι. Κολτσίδας και από κάτω δύο τσεκούρια. Ναι. Σε φάση κάτι έλεγε ερχόμαστε και τέτοια. Ένα καταπληκτικό. Αυτό θα ήθελα να το έχω μπλούζα κανονικότατα. Δεν το είδες. Να, εδώ Καρυπίδης δεν σκέφτεται εμπόρικα. Δεν. Άμα βγάλει ιδίω για αυτό το match. Μπλούζα Κολτσίδας, Άρης Πάουκ, ναι. Κλαδευτήρι, κανονικά. Δεν έχεις πουλήσει, ας πούμε, 3-4.000 μπουζάκια. Γιατί να μην βάλεις από κάτω τον Κολτσίδα στήλη Κουκσβάρνα τη μάρκα. Να πάρει από εκεί, κάνει και μια έξτρα διαφήμιση, πάρε χορηγούς. Εμείς σας τα λέμε όλα. Τζάμπα τεχνογνωσία, μοιράζουμε. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Είναι το λόγο επειδή της Πέμπτης. Σιγά σιγά την τρώμε και αυτήν την εβδομάδα. Να τελειώνει η εβδομάδα, να έρθει και το περιβόητο ντέρμπι της πόλεως. Το Άρης Πάουκ, 5η 18 του Οκτώβρη. Να, καλημερίζουμε και την πρώτη μας τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ η γραμμή. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Εντάξει, 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινηματάκι αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου. Και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επίσης στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς και διαλείπτως με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική σταθμή. Καλώ το να, τι έγινε. Εσύ ήσουν. Δεν πέθανα γιατί δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Αφού σου σήκωσα και δεν μου μίλησε καν. Πέντε λεπτά χτυπούσε. Α, δε. Ψεύδεστε κύριε, έχουμε γίνει ελληνικό δημόσιο εδώ πέρα, το έχετε καταλάβει. Χτυπούσε και λέω μήπω πήρα λάθο πρωί. Σε άλλο. Κάτσε να ξαναπάρω, λέω μην ξυπνήσω κανέναν. Καλησπέρα, έχετε πάρει τη ΔΟΕ την εφορία Β' Σταυρούπολη. Παρακαλώ, ποιο πιο νομικό. Έχει συμβεί εδώ, ήταν. Ένα τηλέφωνο που έμοιαζε πάρα πολύ με το 287 και 38 και παίρνουν εκεί και ήταν μια θεία, ναι, καημένη. Ωραία. Και την είχαν κάνει, άστα τα παλιά. Άστα να πάνε, μπάνε η θεία. Ναι, ναι, ναι. Το μισή το λίμπερο αυτή τώρα. Ναι, 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 τώρα πρωί ας πούμε παίρνει παφούλιας, τέτοιο αυτό. Έλα, εγώ είμαι ο παφούλιας. Και να γίνεται σφαγή. Κανονικά. Ή να παίρνει εδώ φούρνας και να λέει, να, wow. Street flags, big flags. Όταν ακούω αυτό το χαλί το παλιό που όλοι αγαπήσαμε, ναι, όσο λένε αυτό, κάτι ονομασία γλυκών έχουν αυτή, τι συγκρότημα που έχει. Είναι η Cooking on Three Banners. Είναι έτσι εδώ. Ότι... Να ξέρεις φούρναρι εσύ από πού. Γι' αυτό μας αρέσουν, γιατί έχουν γαστριμαρχική ονομασία. Ναι. Ναι, όταν ακούω αυτό είναι όπως εσύ βάζοντας από το Κύριακο. Ναι. Έτσι, αυτό το γουστάρω, ρε φίλε. Το παλιό το λόγο επειδή το ορθόδοξο. Ναι, τροποντινά. Έτσι, μάλιστα. Παραέγινε παλιό ορθόδοξο, φίλε, χθες αυτό το σουρεαλισμό. Ω, καλά, αυτό ξεφεύγει, αυτό ξεφεύγει. Και εντάξει, χθες δεν άντεχα άλλο, φίλε. Παρακαλούσε τελειώσει η εκπομπή. Ξεπερνάει τις προσδοκίες. Και εγώ δεν το φανταζόμουν έτσι. Δεν φανταζόμουν την εκπομπή. Έχω σπάσει τα φρένα, τρέχει με ηλικιότητα, ταχύτητα δεν γίνεται, φίλε. Θα περάσεις και θα αφήσεις τον οβολό σου, επειδή σας κάνουμε κοιλιακούς. Θα παίρνουμε προσφορά γυμναστηρίου από εδώ και πέρα. Μισή ώρα, ξέρεις, είναι απλά στις κουλουράκια και να γίνεται αυτό. Με τα δύο χεράκια πρέπει να... Δεν μπορούσα να πάρω και τηλέφωνο εκεί, τα χέρια μου. Δεν θα πάρεις, φούρναρι, ποτέ. Πάρε, φέρε Φωτιάδη Παφούλια να σε κάνουν εκεί κουλουράκια. Να πέσουν τα σύμπαντα. Να κλείσει το μαγαζί. Μια επιχείρηση 40 χρόνια. Έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα. Πώς λένε 40 χρόνια φουρναρίς, δηλαδή. Στην κυριολεξία, έτσι που λέει και το μοτό. Θα λέμε ψωμί χθεσινό, πήρες. Έτσι. Έλα αύριο θα λέμε εκεί, κάτι. Να κάνεις. Και είμαστε αναγκασμένοι σήμερα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, στην πεζή πραγματικότητα. Κάτι χάλασε εκεί, κάτι αυτό. Ναι. Χθες μέχρι και του τσατσαρού το τηλέφωνο, ο άλλος τον κλείδωσα. Δηλαδή μιλούσε το τηλέφωνο, άλλος δεν. Εντάξει, μετά να δεις εδώ. Μετά οι συζητήσεις για τα ξενοδοχεία επεκταθήκανε εκτός. Μία ώρα τους εσύ, Στέφανε, εξαφανίστηκες. Εγώ τους είχα εδώ μία ώρα. Α, εγώ ξέρω τι κάνω, παλιό. Λογιστικές αναλύσεις, ας πούμε, περί χρηματοπιστωτικών, ας πούμε, πάνω στο ζήτημα. Αυτά ήταν, φίλε, αυτό το. Πώς το λένε, το event. Τα backstage, αυτό ήταν. Τα backstage, τα backstage είναι εντάξει. Άμα μάθεις και τα backstage, εντάξει, δεν είπα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούμε. Με τον Παφούλια και εσύ με τον.
Άστο, εγώ σου λέω. Σα χώριζε, πώ ήσασταν. Όχι, τρει μέσα, ένα έξω. Τρει μέσα, με box out παίζαμε. Εγώ ήμουνα στο κέντρο, σερβιρά. Ναι, είχα δεξιά και αριστερά του είχα τα θηρία. Θηριοδαμαστή, μαστίγιο κανονικά. Κράνο, εξάρτηση. Ναι. Κανονικά. Και δεν τους βάλαμε να κάνουν και ένα προγνωστικό για το Άρης ΠΑΟΚ. Τίποτα. Εντάξει, έχουμε εδώ περιθώριο. Μαθαίρανε ο ένας παφούλιας τηλεοπτική κανονικά. Πάρει το λόγο, δώσει το λόγο. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε, γιατί πρέπει να αλλιεύσουμε κι εμείς και να βγάλουμε αλλά το θεϊκό ήταν χθες που έφτιαχνε άλλος ανάλυση, έδωσε 200 και ευρώ. Ξέρω εγώ, έκανε αυτό, μαζάζει τέτοιο χάμπι. Και πετάγεται μονολεκτικά ο παφούλιας με γυναίκα. Ήτανε φούρνος 24. Μην το λες, άστο, μας ακούν και μικρά παιδιά εδώ, ντροπή. Ντροπής το ροζ. Ναι. Ντροπής πράγματα. Ξέφυγε, εκτραχύθηκε η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εδώ έχει διαφήμιση εδώ στο γήπεδο στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ και ξενοδοχείο, έτσι ας πούμε, σχετικών δραστηριοτήτων τέλος πάντων. Σε θέση pivot. Και εσείς έχετε διαφήμιση. Τι έχουμε. Δεν έχετε με strip club και τέτοια. Α, ναι, εντάξει, καλά, εντάξει, αυτό είναι παιδί μου, ένα θέαμα. Δεν έχει να κάνει. Φέρουμε άρτο και θεάματο, όπως καταλάβατε. Είναι στην προηγούμενη διαφήμιση χαρούμενη τέτοια. Ναι. Μετά είναι αισθησιακή. Ναι, εδώ την Αναστασία τη βάλεις βάματα ή άματα και τα λέει πάλι. Βάματα. Δόξα. Βάματα να πάνε. Βάματα. Εμένα δεν με βάζουν να κάνω μια τέτοια διαφήμιση. Πραγματικά για strip club. Όχι για strip club. Όχι. Ναι, για ξενοδοχεία. Για ξενοδοχείο. Κατάλαβε, παιδιά, εντωμεταξύ λατρεύω τα ξενοδοχεία. Θα μου πει, υπάρχει και άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη. Νοήμων άνθρωπο ο οποίο δεν αγαπάει τα ξενοδοχεία. Δεν του αρέσει. Γυρνά. Πα εκεί, ξαπλώνει, αλλάζουν εντόνια. Ιστορίε. Για μπέλχανά κανονικό. Παντοφλίτσα εκεί μέσα στη ζελατίνα. Το πρωί ένα σιγάρο και ένα καφέ. Εκεί πέρα όμω τα πάντα. Εκεί πω, καλά. Παιδιά, βάζω ξυπνητήρι. Ναι, κανονικά. Στο ξενοδοχείο για να πάω, βάζω ξυπνητήρι 10 παρά. Ναι, ναι. Κατεβαίνω. Το κλασικό ελληνικό κόλπο. Ναι. Μπορεί να έχουμε κοιμηθεί 6 ώρα μετά από live και τα λοιπά. Ναι. Ξυπνητήρι 10 παρά, κατεβαίνω, τρώω, ξαναγυρνά και μάλλον ένα 2 ώρα μέχρι να μας διώξουν. Εννοείται. 12-12.30. Ακούσε MVP. Έλα. Πέρσι που είχε πάει στα Γιάννενα που κάναν το live με 7 άτομα. 6 και μετά γίναν 12, να τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι. Πλασιάστηκαν. Έτσι. Σαν το χρωστό και τα ψάρια. Έτσι. Είχαν πάει στο ξενοδοχείο και είχε βάλει μια φωτογραφία στο ξενοδοχείο εκεί. Είχε μέσα λουκάνικα, σχολιάζες, κρουασάματα και είχε βάλει και ένα μαύρο ψωμί. Ναι. Το μαύρο ψωμί όμως μάλλον. Ναι, βέβαια. Ολικής. Όχι, δεν έτρωγα ψωμί για να φάω όσο περισσότερο γίνεται από τα υπόλοιπα. Σωστός. Κανονικότατα. Εντάξει, εννοείται. Ωραία πράγματα. Τώρα θα σας μεταφέρω και ρεπορτάζ από τον Βόλο που θα πάμε την Παρασκευή. Από το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Γιατί κόψαμε τους φίλους, θα πηγαίνουμε τώρα στα ξενοδοχεία για να τρώμε και πρωινά. Ο Πέος καθάρισε και ο Πέος. Με τους φίλους δεν βλέπουμε χάρη. Τι τσίπουρα θα πίνεις εκεί, τι τέτοια φτιάχνει. Έχω. Άσε, το έχουμε να τραβήξουμε. Δύσκολα είμαστε. Αλλά θα γυρίσουμε αν ονάρει γιατί και παιχνίδι. Πρέπει να γυρίσουμε. Όπα! Εδώ να είμαστε στις επάλυξεις κανονικότατα. Ποιο πρέπει καθόμαστε, βλέπουμε όλα τα μάτια. Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε, αντού τα λέμε. Βαρέα. Έτσι, βαρέα. Σαββατοκύριακο. Πέμπτη 18 του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, με τον ήλιο να ανατέλει σε 7:35 και να δει στις 6:44. Και τι εορτάζουμε σήμερα, τι μνημονεύουμε, είναι Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του Γέροντος. Και γιορτάζουν ο Λουκάς, ναι, η Λουκία, η Λουκίτσα και ο Μαρίνος. Σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Από αυτά έχει ονόματα. Έχει Λουκά. Εντάξει, Λουκάς είναι ρε παιδί, με ένα όνομα που συναντιέται. Είναι Παγκόσμια ημέρα εμινόπαυσης. Είναι Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Τι εννοούν εδώ, η Credit Union δηλαδή. Πιστωτική. Όλες οι γυναίκες που μαζεύονται εκεί στα Χόντος και ψωνίζουν μαζεύουν τις πιστωτικές. Από τους πιο παλιούς εορτασμούς, λέει, αυτού του είδους καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης που συσπηρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτωβρίου. Όχι, 3η και 5η, την 3η-5η. Σκοπός, λέει, της Διεθνούς ημέρας Πιστωτικής Ένωσης είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, πως λέμε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του, έτσι. Ναι, μια ομάδα. Έτσι, είσαι μια τράπεζα, ένα πιστωτικό ίδρυμα, μια τράπεζα. Ένα συνεταιρισμό. Ναι, λέει. Το οποίο, λέει, είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κίνδυνους και δεν οδηγείται από την απέτηση να δημιουργηθεί. Του επιτητέ και έκτακτα επιδόματα. Δεν καταλάβαμε τι είναι αυτή η συζήτηση. Οι συνεταιριστικοί είναι μικρέ. Πάμε σε επόμενη. Είναι μικρέ τράπεζε. Χρησιμεύει κάπου. Συνεταιριστικέ. Χρησιμεύει άμα βάζει τα λεφτά σου αυτή. Στην Μπελγανά. Ναι, και αποκτά μερίσματα και τέτοια και ιστορίε. Ναι. Είναι επιθέτω
ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και είμαστε το 2018 και όμως ακόμη μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου το αυτόβουλο και υπόκεινται μέσα στη δικαιοδοσία άλλων δυστυχώς ανθρώπων εντός εισαγωγικών, όπως είναι το trafficking. Το trafficking κυρίως πλήττει πάρα πολλές γυναίκες από υποανάπτυκτες χώρες που ταξιδεύουν ανά τον πλανήτη Γη. Trafficking το ξεκίνησε Φωτιάδη σιγά σιγά βλέπω αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει να κάνει. Ουσιαστικά είναι για την εμπορία ανθρώπων, διότι σου δίνουν 2 χιλιάρικα, πάρε τον τάδε. Πάρε τον εκεί, έχοντα να δουλεύει. Όντως συμβαίνει αυτό σε όλο τον πλανήτη, από Αμερική μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι. Και κυρίως πηγαίνει και στην σεξουαλική. Εμείς δεχόμαστε εδώ trafficking, δουλεύουμε σε αυτό το κύριο, βλέπουμε μπάλες. Ναι, επιχείρηση είναι, λέει, μια διεθνοποιημένη επιχείρηση εντός αγωνικών επιχείρησης με τζίρο 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή η εμπορία των ανθρωπίνων, η εμπορία των ανθρώπων φτάνει μέχρι και στην εμπορία των ανθρωπίνων οργάνων. Μιλάμε, ας πούμε, για τα πιο νοσηρά πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στον πλανήτη. Και επιπροσθέτως είναι Διεθνής ημέρα γραβάτας. Συν της άλλης, χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσίπρα. Χρόνια πολλά, Αλέξη, φοράω εγώ καθημερινά γραβάτα. Εντάξει, έβαλε γραβάτα, τα χρειάστηκε όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, όταν πήραμε, έτσι, κατακτήσαμε το τρόπαιο. Η Διεθνής, λέει, ημέρα γραβάτας, International Necktie Day ή Cravat Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 του Οκτώβρη με πρωτοβουλία, λέει, κροατικών οργανώσεων για την ανάδειξη του ανδρικού αυτού ενδυματολογικού αξεσουάρ, η διάδοση του οποίου πιστεύεται ότι ξεκίνησε από Κροάτιες μισθοφόρους. Να η ιστορία της γραβάτας. Στη Γαλλία, ναι, το 17ο αιώνα, άλλωστε λέει και ετυμολογικά, η λέξη γραβάτα προέρχεται από την αντίστοιχη γαλλική κραβάτα που σημαίνει Κροάτης. Χαβάτ. Δεν τονίζεται το S στο τέλος. Ναι. Φοράω ένα Κροάτι, κανονικότητα. Το ήξερε αυτό, α πούμε, ότι γραβάτα. Κάτσε να δέσω λίγο τον Μόντριτς. Έτσι, κανονικά, α πούμε, το Ντίβατς, όχι ο Ντίβατς ήταν Σέρβος, τι λέω, το Ράτζα. Το Ράτζα, ναι. Ψηλή γραβάτα. Ναι, ναι. Η Διεθνής ημέρα γραβάτας είναι μια ευκαιρία, λέει, για τους Κροάτες και πάλι να αναδείξουν την εθνική τους ιδιοσυστασία και συνεισφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό, που είναι, νομίζω, το μπάσκετ και οι γραβάτες. Είναι δυνατή. Και το ότι έχει χρησιμοποιηθεί εκεί το Ντουμπρόβνικα, δεν κάνω λάθος, για τα γυρίσματα του Game of Thrones, επιπροσθέτως, βέβαια. Αυτά τα ολιγοκυδαλματικές ακτές, οι οποίες αποτελούν, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή οδική μου, έχουν περιγράψει αρκετοί φίλοι που τις έχουν επισκεφτεί. Έχουν κάνει πολλές εκδρομές, με έχουν πει, είναι πάρα ωραία. Κάποτε ευελπιστούμε κι εμείς να φέρουμε να πάμε, αν μας καλέσουν να πάμε να παίξουμε εκεί στα εξωτικά μέρη της. Από το Ντουμπρόβνικ τρως. Από το Ντουμπρόβνικ να φάμε. Λοιπόν, σήμερα επιπροσθέτως να δούμε κάποια κοσμοϊστορικά γεγονότα που μας ενδιαφέρουν. Το 1776, λέει, θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρκης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ, το οποίο σημαίνει ουρά του κόκορα. Ναι, και έχει βγει έτσι το όνομα από το γεγονός ότι ήταν διακοσμημένο εκείνη την εποχή, το 1776, με ουρά πτηνού τα κοκτέιλ που έπινε. Κοιτάξτε, δηλαδή, τότε μπάμπι μου δεν είχε lime. Ναι, δεν είχε lime. Στο δίγα πήγαινε στο κοτέτσι, έπαιρνε μια ώρα ένα πούπουλο, το ρίχνε επάνω. Ναι, όπως είχαμε μετέπειτα, α πούμε, δεν βάζανε ομπρελίτσε πάνω στα. Βέβαια. Τέτοια, χάρτινε. Έβαζε, α πούμε, μια ουρά κοκκόρα. Λέει τι έχει μέσα αυτό το κοκτέιλ. Αφού δεν είχε ουρά κόκορα, πάλι καλά. Νομίζω ότι τα γλιτώσανε. Κανονικότατα, σήμερα το 1851 εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ, Μόμπι Ντίκ. Με τίτλο «Η Φάλαινα», ένα από τα διασημότερα. 20 φορές εγώ το διάβασα. Έχει διαβάσει το Μόμπι Ντίκ. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Ντίκ, ούτε ο Μόμπιλ. Ο Μόμπιλ, ναι. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Μόμπιλ. Με 98 οκτάνια. Ναι, αυτός ο Ντίκ. Η Φάλαινα. Εδώ ξέρεις αυτό, παιδί μου. Έχουν γίνει ταινίες και τέτοια. Και σαν σήμερα το 1981. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Αυτό είναι, η μπάμπι μεγάλη μου. Ημέρα της αλλαγής. Ναι. Σαν σήμερα, 18 του Οκτώβρη, άλλαξαν τα πάντα στο ρου της ιστορίας της πατρίδος μας, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κόμμα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06. Εκείνη την εκπομπή, συντριπτικό. Δεν υπάρχει άλλο ποσοστό. Τελείως. Στα αφεντικό της πόλης, αφεντικό. Ναι. Έναντι 35,86 της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πρόεδρος, ένα κόμμα. Ναι, και 10,93 του ΚΚΕ. Δεν υπήρχαν άλλα κόμματα που. 10,93 πήρανε τότε. Πολλοί πήραν αυτοί. Γιατί. Πάντα το ΚΚΕ είχε αναθρήσει στα ποσοστά και τη εξουσιοβουλευτική αριστερά και τα συσπηρώσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Αν πάντα υπήρχε συσπήρωση στην αριστερά, θα υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά που θα παίζανε ρόλο. Το 81 βγήκε το Πασόκ τόσο διαφορά. Ναι, καταλυτικό ρόλο σε όλους. Τότε βγήκαν τα ΕΣΠΑ, από τότε ψηφιστήκαν. Τα ΕΣΠΑ, τότε είχαμε πακέτα Ντελόρ εκείνη την εποχή. Ντελόρ, ναι, από τότε. Τα ΕΣΠΑ ήρθαν επί Νέας Δημοκρατίας. ΕΣΠΑ. Ακούω...
ναι. Στέφανέ μου, ότι βάλεις μόνο εναντίον του Πασόκ και αφήνεις αμέτωχη τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά θα βάλω μόνο το Πασόκ, ναι. Και τη Νέα Δημοκρατία βάλω. Όχι, την έχεις πολύ στο απειρόφλητο. Τους έχω σκίσει εγώ αυτούς. Μα τα ΕΣΠΑ είναι ξεκάθαρα Νέα Δημοκρατία. Μα ήταν το λαοφιλέστο το Πασόκ τότε που ήταν όλοι, ρε παιδί μου, που, ναι. Που επινοούσαμε πράγματα, επιδοτήσεις, όλα αυτά. Τελόρια. Εννοείται, ξεκάθαρα. Έχουμε γράψει και τραγούδια. Μα τότε βγήκε ο αγρότης, έπαιζε κουμάρι τις επιδοτήσεις. Και μετά αυτός ο αγρότης όμως βγήκε και λέει: μα στάσα και μα καταντήσανε. Έτσι λέει αυτός, άστονα αυτόν τον αγρότη το μάγκα. Φταίει το Πασόκ ή φταίει ο αγρότης. Του δίναν τα λεφτά για να κάνει συνεταιρισμού. Το πε τα μπάμπι. Και τα πήγαινε, α πούμε, στα θα πάρω φορά, τα γκρεμίσω και κάνει. Την αποθήκη, ναι. Παίρνετε τη Μερσεντέζα. Γιατί θα πρέπει, ναι, να μην καθαλογίζουμε μόνο την ευθύνη στο όχι, κεφάλι. Φταίνε και τα πόδια ενίοτε. Έτσι. Υπάρχει μια συνολική ευθύνη σε όλη την κατάσταση όχι. Στην οποία διανύουμε. Τεμπελχανάδες. Καταλήγουμε εκεί, μάλιστα. Μια ιστορική μέρα για την χώρα μας. Από άλλα εδώ κοσμοϊστορικά γεγονότα, ποιους αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα 18 του μηνού, ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι φύγανε από αυτό το μάταιο τούτο κόσμο και δεν ξυπνάνε πλέον πρωί και έχουν γλιτώσει το πρωινό ξύπνημα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα όταν φτάσουμε, όταν φτάσει εκείνη η μέρα να κλείσουμε τα μάτια μας. Τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να τα ξανανοίξουμε. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, ναι, από τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, ποια θα είναι η τελευταία μου κουβέντα. Ευτυχώς, αντί λίγο να κλείσει τα ματάκια μου, να σχάσει αυτό που έλεγε και ο Δόγκανος, βασανισμένο μου κορμί. Έτσι, σαν σήμερα λέει, γεννήθηκε ο Στέφανος ο Πέμπτος. Να, ο συνονόματός του, ναι. Το 1239, βασιλιάς της Ουγγαρίας. Υπήρχε βασιλιάς Στέφανος. Να είδες. Βασιλιάς, έχω διοικούσει την Ουγγαρία. Μεγάλο Τεμπέλχανς. Ποια Ουγγαρία δεν υπήρχε τότε. Αυστρο-Ουγγαρία μετά, μετέπειτα έγινε μεγάλη αυτοκρατορία. Σας σήμερα το 1918 και δες πόσο τυχαίο είναι ότι την ημέρα που ανέρχεται στην εξουσία το Πασόκ το 1981 και φέρει την αλλαγή, είχε τα γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δηλαδή γκαντέμπιασε τον κόμμα. Το κόμμα στο οποίο πήγε αφού έκανε την αποστασία, να μην το ξεχνάμε και αυτό, από την Ένωση Κέντρου. Από η Ένωση Κέντρου ήταν το ΑΣΥΓΜΑ δηλαδή του Πασόκ. Η μαμά του συλλόγου και μετέπειτα, ας πούμε, άλλαξε το. Πολλά κεφάλια, δεν ξεριζώνονται. Το αφημί. Ποιοι άλλοι γεννήθηκαν έτσι σαν σήμερα το 1920? Η Μελίνα Μερκούρη. Το 1954 η Άλκη στις Πρωτοσάλτη. Το 1956 η Μαρτίνα Ναυρατίλοβα είναι μαζί στην σειρά. Είναι η ίδια τώρα. Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, τεράστια ταινίστρια. Όταν ήμασταν μικροί, βλέπαμε πάρα πολύ ταινίες. Παίζει να είναι. Μετά βγήκε η Στέφη Γκραφ την πέραση. Ναι, νομίζω ότι η Ναυρατίλοβα, δεν ξέρω τώρα. Και οι λάτρεις εδώ που φαντάζομαι γύρω από την εκπομπή έχουν συσπηρωθεί πάρα πολύ. Λάτριδοι του. Αντρέα Γκάση τότε, ναι. Μαρτίνα Ναυρατίλοβα. Ίσως δεν ξέρω ποια θεωρείται. Νομίζω ότι θεωρείται το νούμερο ένα στην ιστορία του παγκοσμίου τέννις στην Ναυρατίλοβα. Και όσον αφορά, ήταν νούμερο ένα συνολικά 332 εβδομάδες. Ναι. Και είχε πάρα πολλές επιτυχίες και τη θυμόμαστε κι εμείς έτσι με. Θυμάμαι, Ναυρατίλοβα μεγάλωσα εγώ. Το 1960 σήμερα γεννιέται ο Ζαν Κλοβατάμ. Το 1973 ο Μιχάλης Καψής. Ο ποδοσφαιριστής ο Μιχάλης Καψής. Ο Γιούρος. Ναι, και αυτή εδώ έχουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Ήταν η εποχή γενικαλή των αγροτών που παίρνανε επιδοτήσεις δύο φορές την έκταση της Ελλάδος, παιδιά. Έτσι, ακριβώς. Σωστά. Τρεις φορές την είχαν δηλωμένη την έκταση. Ναι. Επίσης, εκείνες τις εποχές, η Θεσσαλία είχε φτάσει στο σημείο να έχει 2.000 κολόμπαρα. Ναι. Σωστός. Ας μην τα χαρακτηρίζουμε έτσι. Καλά τα λέει, ενημερωμένος είναι. Ας λέμε, ας πούμε. 2.000 υπήρχαν, ναι, ακόμα και τώρα δηλαδή καταλαβαίνεις τα κτίσματα και τα βλέπεις. Ναι. Μέσα στα χωράφια, κυριολεκτικά. Ναι, αυτό. Μέσα στα χωράφια. Ναι, δεν ευθύνεται αυτά ο περιούσιος λαός στο ότι αξιοποίησε εκεί τους πόρους που του εδόδησαν. Δεν φταίει μόνο αυτοί που μοιράξανε το χρήμα. Όντως το μοιράσανε, ας πούμε, δεξιά και αριστερά για να έχουν τον έλεγχο. Εφημερία και κομματικό στρατό. Ναι, αλλά αυτοί που δεν τα επένδυσαν. Δηλαδή, γιατί να βγαίνει έξω η όλη καμπούρα στην συνολική αφήγηση αυτού του πράγματος. Παιδιά, όλα αυτά. Όλα τότε. Δυστυχώς θα πληρώνουμε τώρα. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ας πούμε. Ο λογαριασμός ήρθε τώρα. Εκείνη. Πληρώνουμε εμείς που δεν φταίγαμε. Εκείνη η ρίση του Παγκάλου, το μαζί τα φάγαμε. Είχε λογική που ξένησε, ας πούμε, και προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Ναι, ότι δεν ήμασταν μόνοι. Δεν ήμασταν μόνοι μας σε όλα αυτά τα λυσβερίσει. Ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Για να βγαίνουμε κυβέρνηση. Έτσι, κάποιοι από εσάς θα είχατε μέχρι και όχι μόνο. Και τα δύο τα κόμματα της εξουσίας προέβησαν ακριβώς στις ίδιες κινήσεις και στις ίδιες τακτικές. Μέχρι πάρα πολύ πρότινος έχουμε δει το τι έχει γίνει μες στο Κελπνό και. Να, το ότι εργάζονται και δουλεύουν και
προσώπατα έτσι γνωστών οικογενειών που έχουν εξουσιάσει και έχουν κυβερνήσει να είναι διευθυντές στους Ερυθρούς Σταυρούς και στις ΜΚΟ και έχει δύο πράγματα. Δεν βάλαμε όμως μυαλό, φυσικά, δεν βάλαμε. Φυσικά, ακόμα και τώρα ψάχνουμε τρόπους πώς θα φάμε χρήμα. Εντάξει, την εύκολη λύση, ρε παιδί μου. Δεν τρώνε γιατί... όπως τρώγαν τότε οι πολλοί. Όχι, όχι. Τρώνε πιο λίγοι, αλλά πάλι τρώνε. Πάλι ψάχνουν πώς θα φάνε. Η εύκολη λύση. Υπάρχει για να φας τώρα. Η εύκολη λύση. Μια χαρά θα, θα βρεθεί. Αν, αν θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση, νομίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα, θα λειτουργήσουμε. Ας πούμε, γιατί... Δεν βρίσκεται εύκολα το χρήμα να φαγωθεί τώρα. Α, θα βρεθεί, θα βρεθεί. Πάτε κανονικότατα. Σιγά σιγά, γιατί η ανάπτυξη. Τι... ήρθε κιόλα. Με τύπησε την πόρτα χθες, γεια σου, μου λέει με ανάπτυξη. Πώς, λέω, δεν ήρθε η ανάπτυξη. Δεν κάνει εκπομπή στο Λίμπερο. Είναι έτσι 2018. Ναι, συνεχίσω εγώ τώρα. Συνεχίσω. Τα προηγούμενα χρόνια. Πού ήσουν, Άι? Στο CNN. Κονομάστε, Φάνη. Κονομούσε μόνο ο Φάνης, τώρα μπήκες εσύ. Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα ρέει άφθονο, κανονικότατα. Περιμένουμε τα προγνωστικά, έτσι. Αύριο, αύριο, Παρασκευή προγνωστικά. Αύριο θα μοιράσουμε. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Θέλουμε ένα κάδο κουβάκι. Έτσι, κανονικά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Ένα κουβάκι να μαζέψει τα κλαδιά, να μαζέψει και τις δικές μας. Βάλε και τα λισομπριών αμέσως. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το χθες δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Τα αθλητικό, είχαμε και πρεμιέρα και NBA και τέτοια και τα πρώτα είχαμε παιχνίδια. Έχουμε, ναι, κανονικά έναρξη της σεζόν για το κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα, το οποίο τυχάνει να πέφτει και πάνω στην ώρα της εκπομπής. Γι' αυτό αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Βεβαίως. Γιατί μπορούμε να παρακολουθούμε και τα αποτελέσματα και τα παιχνίδια. Οι Milwaukee Bucks, όπως ήθιστε να λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκίνησαν με το δεξί, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με το καλημέρα. Λίγο έλειψε να πετύχει και triple double. Έδωσε την νίκη στους Milwaukee έναντι των Hornets με δύο βολές στο τέλος. Ενώ οι Milwaukee κερδίζανε με 20 πόντους διαφορά, το χάσανε, αστοχήσανε σε τρίποντο και σε lay-up. Hornets, εν τέλει ο Γιάννης με δύο βολές κατάφερε να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Γενικότερα εικάζεται ότι 25 πόντους, 18 rebound, 8 assist. Πολλά. Άρα πολλά. Πολλά με λίγα. Ίσως φέτος να, ανάλογα αν βοηθηθεί από τους συμπαίκτες του, να πάει για τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης, γιατί το πρόβλημα στους Milwaukee είναι ότι δεν είχε στήριξη κανένα. Όλοι ήταν κάτι τσουροκάδες εκεί. Ναι, προσπαθεί τώρα με Middleton να παίξει αυτό το. Κάτι γίνεται. Και Bledsoe και τέτοια. Εικάζεται ότι θα είναι μέσα στην τετράδα. Ναι, αυτό. Ότι θα είναι μέσα στην τετράδα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς. Δεν σε παίζει ο Άρης με το μεγαθύριο, το φιλανδικό. Εν τω μεταξύ το ψεχνά αυτό και δεν το είχε. Καρακαλτάκα. Ναι. Ποιον? Καρακαλτάκα. Καρακαλτάκα. Με ποια έπαιζε, με ποια έπαιζε. Δεν το είχε εδώ πέρα κάνει στην τέτοια. Καλτάγια. Καλτάγια. Ναι, τι EuroCup είναι αυτό που δεν έχει τον Άρη. Άλλο EuroCup. Άλλο EuroCup. Δεν είναι το EuroCup, α πούμε, που παίζουν όπω λέγαμε οι Λιμό, η Άλβα Βερολίνου, η Zenit κτλ. Είναι ότι περίσεψε στο χωνευτήρι εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά εντάξει, ήταν δύσκολο. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Έχω πει για πότε θα γίνει το μπαμ. Ναι, το έχει δώσει εδώ. Το έχει δώσει. Το έχω δώσει εκεί λίγο πριν τι απόκριε. Όπω έδωσα και πέρυσι. Τέλο πάντων, δεν με ακούγανε. Ναι. Για να καταλάβουν και ποιο. Πιανού πυροστινός είναι αυτός. Τώρα το πιασα. Εγώ το ζω, το ταγάριο άσχετος. Έψαχνα το EuroCup. Το EuroCup όμως είναι της EuroLiga. Αυτό είναι το FIBA EuroCup. Ναι, EuroCup. Ναι, όπως η FIBA έχει τη διοργάνωση του Champions League, έχει το EuroCup. Ναι, τώρα το πιάσαμε. Μάλιστα. Πάντως για το 81 που λες. Καταρχήν 18 Οκτωβρίου. Εγώ η ευχή που δίνω την κόρη μου για να έρθει σήμερα. Να τη χαίρεσε. Μπράβο, μαζί με το Μητσοτάκι. Ναι, να πάρει τα χρόνια του Μητσοτάκη και την τσαχπινιά της Μελίνας. Α, ωραίο, ωραίο. Και τα λεφτά του Αντρέα, επίσης. Και τα λεφτά του Αντρέα. Λοιπόν, τα ποσοστά χρόνια, τέλος πάντων. Εγώ επειδή ήμουν εργαζόμενος και πριν βγει και μετά, χρειαζόταν τα πρώτα χρόνια να πέσουν κάποια χρήματα πραγματικά. Αλλά ήταν πολύ λίγα αυτά, ήταν 2-3 χρόνια. Μετά ήρθε... Η διαφθορά. Ναι. Ήρθε πολύ γρήγορα η διαφθορά. Αυτό το χειρότερο. Ναι, μπήκε με φόρα για τη δημοκράτηση της κοινωνίας για χίλια πορά. Ήταν το πενθήμερο ναι. Και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πολιτικός γάμος. Εδώ πριν απαγορευόταν να κάνεις πολιτικό γάμο. Ήταν πολύ χάλια, Μπάμπη. Το μη για την ελληνική κοινωνία ή το ότι το διαζύγιο ήταν η μοιχεία ήταν ποινικοποιημένη εκείνα τα χρόνια. Δακτυλοδεκτούν. Ναι, πήγαινες ας πούμε στο δικαστήριο κανονικά. Εγώ αντιμετώπισες ποινή φυλάκισης. Εβραϊκής καταγωγής.
που να πω κιόλας ότι όλοι αυτοί δεν σου τρώνε ούτε ένα λεπτό, δεν σου δίνουν βέβαια ούτε ένα λεπτό παραπάνω mm-hmm. το μισθό σου, ναι. αλλά δεν σου τρώνε. Ναι. Λοιπόν, και ανέβηκε ο μισθός τότε 30%, 40%, κόντεψε να κάνει χαρακτήρι. Κανονικά. Έτσι, έτσι. Καλά, ναι, τώρα μην μιλήσουμε, ας πούμε, για τα αφεντικά εδώ, τα εγχώρια, ας πούμε, το τι έχουν ψηρήσει από τους υπαλλήλους. Αυτή χρειαζόταν ναι. οπωσδήποτε μια τότε μια αλλαγή. Εννοείται. Μα ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι το πώς εξελίχθηκε η όλη ιστορία, το πρόβλημα. Πώς αποδόθηκε εν τέλει στον ελληνικό λαό όλο αυτό ο διαμοιρασμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά δεν ήρθε η ανάπτυξη ποτέ. Δεν ήρθαν υποδομές, δεν ήρθε τίποτα στην πραγματικότητα. Θα πάω στο διάλειμμα για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Δύο πράγματα. Mm-hmm. Στέφανε, παρακαλώ. Θέλω τη Δευτέρα mm-hmm. απαγγελία με Νέλα Ολουντέμι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και αν μας ακούει η Κατερίνα, Κατερίνα, το καλοκαίρι ο Μπάμπης ναι. ήταν στη Θάσο και δίνε συναυλίες. Δευτέρα θα έχουμε live Παζαρέντζι Βίλι Ραζί εδώ πέρα. Να είσαι συντονισμένος να ακούσεις. μπορεί να έχει και τη μέση του. Μάθε και στον πίσε σβάρ για να δει σα αγαπώ. Θα λέει. Τον Ανέλα Ολουντέμι. Αύριο προγνωστικά. Αύριο. Ένα Πασχαλάκη μετράει τα μπαλάκια. Να το. Ένα Πασχαλάκη. Μετράει τα μπαλάκια. Μάλιστα. Κάνεις και ανάποδα όλοι... τιμόνια και ανάποδα χέρια. Εκτινάξεις σοου. Είναι ισπανικό έθιμο τα μαντιλάκια. Ναι. Έχω τη φλογέρα του Φωτιάδη από το Τριάδη εδώ πέρα. Θα παίχθει. Τάκι. Ότι θα είναι μαθήματα πνευστών. Μαθήματα πνευστών. Ναι. Καλά, εντάξει, τι κοπανιέστα. Που θα έρθει ένα-ένα το παιχνίδι. Εγώ το δίνω από τώρα. Ένα-ένα θα φωταγωγηθεί όλο το χαριλάκι. Ένα-ένα. Σαν το κύπελο. Τελείωσε. Σα τα λέω από τώρα. Εδώ προφήτη θα τα πούμε και αύριο. Αύριο μπορεί να πω άλλο. Για τα κλαδιά δεν θα ξεβάψει το πουλμα. Όταν θα κατεβαίνει και από τον Αϊθεράπη να ανάψει λαμπάδα, είσαι με το Πρίγκιβιτς, όχι με το Λιμνιού. Πάντως έχει το 30 που περνάει από την Τούμπα και ναι. πηγαίνει. Κάνει εκεί στην ουσία ξένη στάση και συνεχίζει. Θα ήθελα να βάλουν και κάποια στιγμή δέντρα. Ναι. Γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι χαριλιώτη. Ναι. Ο μισό. Ναι. Και ο μισό του βιώτη. Μα μπράβο. Ναι, το σώσαμε. Ευτυχώ ένα παππού τροχιοδρομικό, γιατί περνούσε το τραμ εκεί τώρα, μα βάλανε γήπεδο εδώ πέρα, μα το χαλάσανε. Το χαριλάω. Ναι. Τώρα θα περάσει το μετρό, είδε. Εκεί θα καταλήγει. Δεν περνάει. Πόσο στην Παπαναστασίου, στην Ελβετία θα κάνει τώρα. Αποδελφών πηγαίνει. Εντάξει, από κάτω. Πάλι όλα αυτά θα βολεύει το λαό του Άρη να κατακλείσει το κλεάνδη Βικελίδη. Δέντρο δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολυκατοικίες που είναι το 70 και το 60 αχτισμένες εκεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Καλή συνέχεια. Τσαο. Καλή συνέχεια, άμα. Άντε, εγώ την κάνω τώρα. Καταλήγουμε. Είπατε τα να πω. Καλή συνέχεια, πείτε τα εσείς. Αυτό με το να παίζει. Και τελειώσαμε. Πάμε κανένα καφέ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ δυναμική, κυρίες και κύριοι, θέτοντας όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, αθλητικής και μη επιτάπητος. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 18ης Οκτώβρη καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας 6:41 πρώτα λεπτά με καλές καιρικές συνθήκες θα πορευτούμε και σήμερα με έθριο και καθαρό καιρό το μεσημεράκι, λίγη συννεφιά το πρωί, 17-18 βαθμούς θα έχουμε σε λίγη ώρα στο κέντρο της πόλης, μέχρι 22 θα φτάσει, μια χαρά γενικότερα όλη η εβδομάδα. Την Κυριακή θα έχει κάποιες βροχούλες, αλλά τα ξημερώματα δεν θα επηρεάσει το παιχνίδι, κανονικά άρα θα έχει... Άρα δεν δίνει δικαιώματα με τα ξημερώματα, δικαιώματα, δευτέρες, από βροχές από τη Δευτέρα, όταν θα μπούμε και πιο δυνατά μέσα στο φθινόπωρο. Αχα. Το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ Δεσπόζη και αυτό έχει κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο, έχει κινητοποιήσει όλα τα ραδιόφωνα, είναι μέσα στο παλμαρέ και στην ατζέντα των φιλάθρων, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο και πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια, όπως τουλάχιστον μας τα γνωστοποιεί ο ποδοσφαιρικός όμιλος Παλαμαϊκή εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, η οποία έχει κάνει μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα της στο Facebook και λέει γεμάτο ευρωπαϊκά ντέρμπι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Ψηφίστε το αγαπημένο σας. Και έχει Άρης ΠΑΟΚ, like, φατσούλα που γελάει Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Ναι. Έχει φατσούλα νευριασμένη για κάποιο λόγο στο Chelsea Manchester United. Αυτό, έχει φατσούλα που κλαίει στο Ίντερ Μίλαν.
και έχει καρδούλα στο Παλαμαϊκή Ατρόμητος Παλαμά. Αυτό, αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι και φυσικά θα ψηφίσουμε κι εμείς μία καρδούλα και θα παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο. Σου λέει πιο Άρης ΠΑΟΚ τώρα να πούμε και πιο Ίντερ Μιλάν. Έχει μπεχλέρα σε αυτό το μάτς. Λες, έχει στην καρδίτσα. Ο Μαδάρα βλέπω εδώ κάτι φάτσες. Κάτι φάτσες έτσι. Όπως λέμε μπαρουτοκαπνισμένες. Το Μίτι Τσέλσι, Μάντσεστερ 2,5 ώρα το μεσημέρι παίζουν. Σάββατο ρε φίλε. Είναι Σάββατο. Εντάξει, δύσκολα τώρα Σάββατο. Τα λεπόρια δεν λες τίποτα. Το Ίντερ Μιλάν φαντάζομαι θα είναι καμιά Κυριακή βράδυ. Σπαστήκε εκείνη 10 ώρα το βράδυ. Άστο και εκείνο το βλέπει κουρασμένο και μετά πάρει ΠΑΟΚ. Η τελευταία σούπα πάντα παίζουν. 0-0 και αυτό. Εντάξει, το Μπαρτσελόνα σε βίλη ντέρμπι είναι λε. Καλό, 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 καλό ματσάκι. Όπω έγινε η βαθμολογία είναι ντέρμπι πλέον. Ναι, αλλά στο Παλαμαϊκή Ατρόμητο Παλαμά. Φαντάζομαι και αυτό θα είναι τοπικό ντέρμπι. Γιατί το Παλαμαϊκή. Pay per view για να το δω. Κανονικότατα. Καλημέρα στην γραμμούλα μα. Καλημέρα και στου δύο. Καλώ το να τη γίνεται. Γεια σου. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Από μικρό λέει και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, έτσι μπάμπι. Ναι, ποιο είναι ο τρελό και ποιο είναι ο μικρό. Τρελός είμαι εγώ, η μικρή είναι η Χρύσα, η κόρη μου. Ναι, τι λοιπόν, σου είπε. Την πήρα χθες από το κολυμβητήριο, είχε ακούει τώρα για το Μάρς, Άρης Πάου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ηλικία, ηλικία. Να στρεφόμαστε και με παοξίδες, έτσι. Ναι, είμαστε εχθροί μου λέει. Όπα! Δεν είμαστε εχθροί, λέω, είμαστε αντίπαλοι. Ναι. Αν ναι μου λέει μπαμπά, γιατί οι εχθροί μισιούνται, ενώ οι αντίπαλοι λέει προσπαθούν να κερδίσουν ο ένας τον άλλον. Ναι. Μαθήματα ήθους. Αυτό το Άρης ΠΑΟΚ θέλουμε. Αυτή τη διαπαιδαγώγηση. Το παιδί έχει μέταλλο. Είναι δυνατόν. Αυτή είναι η αλήθεια μου, μπαμπή. Βέβαια, εννοείται ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τώρα το 5,5 χρονό παιδί τώρα, έτσι. Εννοείται. Με γύρω στο κεφάλι μου βούρε. Έτσι ακριβώς είναι, παιδί μου. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουν ξεπεραστεί οι αντιπαλότητες, μάλλον οι εχθροπραξίες, οι εχθρικές, ας πούμε, τέλος πάντων. Προσεγγίσεις στις νέες γενιές. Αν όχι στα 5,5 και στα 18 χρόνια, δεν θα βρεις, ας πούμε, πολλά 18 χρόνια τώρα που θα μάλλον και θα πλακώνονται για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση. Θυμάσαι το τηλέφωνο που σου είχα πάρει εκείνη τη Δευτέρα, 7,5 ώρα το πρωί που ήμουν στη θάλασσα, το έκανα διακοπές. Ναι, 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 φυσικά και ήταν η ήταν η εβδομάδα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ και σου είπα στο τέλος καλή τύχη στον ΠΑΟΚ και μου λες εσύ αριανός πράγμα. Ναι. Λέω, είναι άλλα προβλήματα πλέον στη ζωή. Καλά, κόσμος ναι. Κόσμος πήγεται ζωντανός, κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει η καθημερινότητά του. Αυτά είναι, ξέρεις τώρα, χαβαλέ, όπως το λέει και ο Γιώργος Ζαγόρας, μόνο για χαβαλέ. Και το έξουν το χαβαλέ και το ωραίο. Νομίζω... Όταν υπάρχει κακία στη μέση και τα λοιπά, άστο να πάει. Καλά, εντάξει, γενικότερα η πόλωση προέρχεται, ας πούμε, από ανθρώπους που δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα άλλο. Και προσπαθούν νύχια και με δόντια, φανατίζοντας τον κόσμο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, να κρατηθούν από εκεί στη ζωή. Νομίζω το κλίμα ούτως ή άλλως αυτής της εβδομάδας φανερώνει την τάση που υπάρχει στην κοινωνία. Όσον αφορά την αντιμετώπιση. Θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν Άρης ΠΑΟΚ. Δεν έχουν ξαναπαίξει ή δεν θα ξαναπαίξουν. Θα ξαναπαίξουν, ναι, εννοείται. Εννοείται. Και παλιότερα, ας πούμε, που καθόμασταν και μαλώναμε και κάραμε και ράναμε, ας πούμε, εποχές τώρα σου λέω εγώ του Σουνίδη, έτσι που μα τσιρικάζει. Καλά, τώρα καθόμαστε και τα λέμε και γελάμε. Ναι, εντάξει. Βέβαια από την άλλη, μπορεί και οι σημερινοί 18 χρόνια που θα πάνε στο γήπεδο να είναι και λίγο έτσι οξύθινοι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα διότι έχουν αλλάξει άρδιντα προβλήματα τα σοβαρά. Τώρα αυτό που κάνουμε εδώ να πειραζόμαστε είναι για να ξεχάσουμε τα προβλήματα σοβαρά, άμα το βάλεις αυτό πρώτο θέμα στη ζωή σου. Εντάξει, είσαι καμένος γενικά, καμένος, όχι υπουργός. Μάλιστα. Ωραία, έγινες. Καλημέρα. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Γεια σου. Καμένος εδώ πέρα. Γεια σου καμένε. Έχει άλλα προβλήματα με δουλεύετε ρε. Δεν έχεις προβλήματα. Ότι όχι ρε, μόνο μέχρι την Κυριακή δεν έχω προβλήματα. Ξέρεις τι έλεγε ένας μεγάλος σοφός. Έχω πρόβλημα που δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω με τι να ασχοληθώ δηλαδή. Ωραία, κοίτα να σου πω τώρα. Για πες μου. Άλλαξαν καιρή, ναι. Πόσο καιρό έχει που βγήκε το πρόγραμμα ρε παιδιά του πρωταθλήματος? Μήνες. Κατά κανένα δίμηνο. 20 Αυγούστου. Από τότε ξεκίνησε εκείνο το sold out για το μάτι της Κυριακής και ακόμα δεν έγινε. Δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε. Να. Δεν έγινε ρε παιδιά, το περιμένουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, τάμα θα κάνουμε. Αν δεν μπορούν, να μας δώσουν 5.000, τι να έρθουμε να το πούμε. Έχω κλεισμένα τώρα σε ταπεράκι μερικά εισιτήρια να τα πάρεις τώρα. Τα τέσσερα χρόνια εκεί στο βρουμ βρουμ, έκανα καλή δουλειά. Ναι. Και ελπίζω να γίνουν άλλα τέσσερα. Ναι. Μην λέμε τώρα αυτά, δεν έχουμε εχθροί και τα λοιπά. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Μπάμπη, χρόνια πολλά για σήμερα, ρε φίλε. Για ποια απ' όλα. Σαν σήμερα είναι τα γενέθλια και το BBC, δεν το ξέρεις. Τα γενέθλια του BBC, αλήθεια, δεν το ξέρω. Είδες μαζί με το Πασό και το Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. 1920 κάτι, δεν είσαι απαράδειγμα. Απαράδειγμα, είδες το πιο σημαντικό δεν είδα. Έτσι, εμείς το ιδρύσαμε. Φιλιά. Καλημέρα, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ω, νάτος. Έλα να με υπερασπιστείς. Στέφανε, καλημέρα και στους δύο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Εχθές άκουγα όλα τα ράδια της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Γιατί έχω δύο ράδια. Δύο universal καλώδια. Πέντε είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις πέντε ράδια. Όχι. Για τα ακούς όλα. Δύο ράδια έχω εγώ για να τους ακούω. Εγώ πιάνω χίλια ράδια πιάνω. Ναι, λέμε στη Θεσσαλονίκη τα αθλητικά τα ράδια είναι πέντε. Τι μοναθλητικά, δες τώρα. Δεν μου λες, Στέφανη, καλά. Άκουγα τους Παοκτσίδης, ούτε ένας Αργιανός δεν βγήκε. Ναι. Ένα τέσσερα, ένα τρία. Όλη μέρα αυτό άκουγα, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Όλη μέρα αυτό άκουγα. Ναι. Καλά, τόσα πολλά θα μας ρίξουν, δεν τρέπονται. Τη Δευτέρα θα μιλάμε εμείς, τώρα μιλάνε αυτοί, να ξέρεις. Α, ωραίος είσαι. Γι' αυτό ο Αργιανός δεν μιλάει. Τι να μιλήσει. Όχι, μόνο, τι έγινε. Τι έγινε, ρε. Πολύ. Τον άρεσε η απάντηση. Τον άρεσε, τον άρεσε. Άντε, για μας έκοψε. Λακωνικότατος ο φίλος μας ο Αράου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συγγνώμη, πάλι Βαγγέλη, δευτερολογώ. Βεβαίως. Ναι. Στέφανε. Παρακαλώ. Ιταλός διαιτητής. Ιταλός. Ιταλός. Καμπιονάτο γίναμε. Και το φύλλο αγώνα ποιος θα το συντάξει δηλαδή. Ο Μάτος με τις δύο κόκκινες. Όχι μία, δύο θα πάει. Εγώ το έχω σαν απορία αυτό. Το φύλλο αγώνα πώς θα συνταχθεί. Το φύλλο αγώνα θα το πάρεις φύλλο κυχή στο σπίτι. Μπουγάτσα θα το κόψεις. Ράι, ξέρω εγώ. Πώς θα δει, στα Ιταλικά, εντάξει, νομίζω έχουμε τόσο κόσμο που γνωρίζει Ιταλικά εδώ. Έχει, ο παρατηρητής έχει δικαίωμα να το συμπληρώσει. Υπογράφει ο παρατηρητής. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Υπογράφει ο παρατηρητής. Δηλαδή, άντε, στο 10ο λεπτό, ας πούμε, επέβαλα το Μάτο. Στο 25ο λεπτό, επέβαλα το Μπάσα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Πώς θα στα Ιταλικά, στα Αγγλικά, ας πούμε. Αλλά μιλία ονόρι. Θα το κάνουμε translate. Google Translate. Πάστα σιούτι μακαρόνι και τέτοια. Να βάλουμε το φωτιάδελ του συντάξει. Κοίταξε, γόρι μου, εγώ θα στο γράψω. Λόγω επειδή στο 36. Λόγω επειδή ο Μάτο χτύπησε τον Τζαναγκάκη. Να, εδώ πρόβλεψη. Δηλαδή, είναι η πρόβλεψη Μάτο κόκκινη, ε. Με ραγκάτι τελακούμπα, έτσι. Δεν υπάρχει. Θα το βρούμε, το θέμα ήταν. Θέλω να πάρω του αγόρα χθε. Ήταν σαν απορία και ήταν πολύ φορτωμένο το κέντρο. Έπρεπε το. Που δεν είναι φορτωμένο το κέντρο. Ναι, και βρήκε σε εμά. Βρήκε σε εμά εδώ, κανονικότητα. Τα 0%. Έπρεπε να είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι 28 Οκτωβρίου να είχαμε Ιταλό διαιτητή σε αυτή τη μάχη. Στην εξέδρα εκεί. Λέγαμε όχι, όχι. Και έτσι, κανονικότητα. Δηλαδή στο Ολυμπιακό Σπάχο, ποιο το έγραψε το φιλοαγόνο. Τι διαιτητή είχαμε εκεί. Ένα Φιλανδό είχαμε. Εκείνο ο Μαρκάνεν, ποιο ξέρει, Κοπόνεν κάτι φιλανδικά. Τα γράψαν, τα γράψαν. Εκείνα είναι ο ρυθοσκαλίσματα πάνω σε πέτρα και τα γράμματα φιλανδικά. Υπάρχουν τόσα φροντιστήρια. Κάποιο θα με ρημνήσει. Κάποιο θα βοηθήσει. Αν ξέρει πάντως κάποιος για να μην κρατάει τη γραμμή, ναι. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλώς το να. Έλα. Τι έγινε. Καλά, φώναζε λίγο. Βαρύσα. Δύσκολη νύχτα είχαμε. Σφιχτός. Ήθελα δύο υπουργούς εξωτερικών από το χρόνο. Δύο ποιους υπουργούς. Ναι, γιατί ξεχάσαμε και το μέγιστο ερώτημα της εκπομπής. Ακούω ξέρεις το πρωί, ήθελα τον κυρωτικό τον Αλέφαντο. Ναι, υπουργός εξωτερικών, σωστό. Άγιο Αναστασιάδη. Και Άγιο Αναστασιάδη, υπουργό εξωτερικών. Γιατί είναι δύσκολο το υπουργό των εξωτερικών και πρέπει να το χειρίζονται δύο άτομα. Αχα, μάλιστα, ναι. Εντάξει, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός. Εντάξει, πέφε, έχω δύο ήθελα. Μάλιστα, συμφωνώ, ναι, είναι πολύ καλές λύσεις. Και μια πρόγνωση για το... Βεβαίως. 0-1 ημίχρονο, 0-3 τελικό. Μάλιστα. Συνε τι προσέγγιση, συνε τι. Γιατί συνήθως σου μοίραζε 6-7 κολλάκια. Ο Κλάους θα παίξει. Με 10 τελικές. 10 τελικές. Εδώ θες τώρα, με κανονικότατα. Τι σ' ακούω βαρύ, τι είχε η χθεσινή ημέρα. Είχαμε αργία στη Βέρεια, δεν είχαμε χθες αργία. Ναι. Έτσι λέει. Προχθές ήταν η αργία. Κρατάει από προχθές τότε. Αλλά είμαι μαγεμένος από προχθές. Τι. Μαγεμένος, δεν ξέρω να μαγεμένος. Είναι άλλη
νιώθει πραγματικός. Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Κάνε λίγο κράτημος γιατί είναι δυναμικό Σαββατοκυριακό. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Σε θέλουμε. Τι έχει σήμερα για brunch, τι είδα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μην σε πιέσουμε τώρα αυτό και πάρ' το χρόνο σου και θα τα ξανασυζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε. Είμαι λέει μαγεμένος από προχθές. Αργία, αργία. Γιορτάσαν την απελευθέρωση γιατί κάποιοι πολέμησαν ούτως ώστε να μπορούμε να αλλοιώνουμε την πραγματικότητα τη σήμερον ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα για την απορία. Ναι. Λοιπόν, ο τέταρτος είναι πάντοτε Έλληνας, αγώνες. Αυτό συντάσσει το φύλλο. Για να γίνεις διεθνής, να παίξεις αγώνας από τη χώρα σου, είναι υποχρεωτικό να ξέρεις αγγλικά. Οπότε ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ διαιτητής διεθνής. Όχι διαιτητής, είπαμε υπουργός εξωτερικών. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Όχι, εντάξει, τώρα έχουμε τον Τζίπρα υπουργό εξωτερικών. Ξέρει αγγλικά σάματις. Και θρησκευμάτων για να ξαναφέρει τις ποδιές. Αυτό είναι. Και εγώ είμαι ένας παοξής που δεν θέλω μόνο μισό μηδέν. Να κερδίσω την Κυριακή. Και ο λόγος είναι προφανές. Για να με πάρεις τη Δευτέρα εδώ και να έχουμε κραξίματα. Ναι, το ξέρω. Όχι, το ξέρω, όχι, το όχι. Ξέρω. Όχι, ρε, τη Δευτέρα δεν έχει. Θα ασχοληθούμε με την κίνηση, με τον καιρό, με λογοτεχνία, με τέτοια. Έτσι, έτσι. Αλλά ο λόγος έτσι, είναι... έτσι σας βολεύει γι' αυτό. Ναι. Όχι, θέλω να κόψει τους βαθμούς και από τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να πέσει το ηθικό σου αμέσως. Ναι, μάλιστα. Να σε χρησιμοποιήσω σαν ομάδα. Δορυφόρο. Δορυφόρο. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. Κατερίνα! Κόβεσαι, αλλά δεν ακούμε τίποτα, δεν ακούμε τίποτα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείται διαρκώς μαζί μας ο Ιταλός Ντανιέλε Ντοβέρι. Θα διευθύνει την αναμέτρηση Άρη ΠΑΟΚ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του Super League. Στα 40 του χρόνια, λέει ο Ντοβέρι, είναι στην δεύτερη κατηγορία των διαιτητών της UEFA, χωρίς ωστόσο να έχει σφυρίξει ούτε ένα παιχνίδι ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Καταλαβαίνεις τώρα. Α, τι καταλαβαίνω, δηλαδή. Για να εξηγήσω. Καταλαβαίνεις τώρα. Τι, ότι έρχεται. Έτσι, εντεταλμένη υπηρεσία. Εντεταλμένη δηλαδή, υπηρεσία. Μπράβο, κύριε Θόδωρε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, κύριο Θόδωρο Καρυπίδη. Κανονικά, Έκανε καλά meeting στην Ιταλία τότε με του μανατζαρέω. Μπράβο, κύριε Θόδωρε. Στην ξέρει κανένας τι γίνεται. Στην Σέρια A ανεβήκε για πρώτη φορά, λέει, το 2009-2010, αλλά μονιμοποιήθηκε τη σεζόν 11-12 και έχει πάνω από 100 παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Η μοναδική του ευρωπαϊκή εμπειρία ως πρώτος διαιτητής ήρθε τη φετινή σεζόν. Μάλλον τώρα μπαίνει, έρχεται στα ευρωπαϊκά σαλόνια, όταν σφύριξε δύο παιχνίδια των προκριματικών του Europa League, το Partizan Rundar και το Slavia Sofia Hajduk Split. Τα προηγούμενα χρόνια είχε συμμετέχει σε διαιτητικές ομάδες σε 7 συνολικά παιχνίδια ομίλων Champions η Europa League, έχοντας το ρόλο του τέταρτου διαιτητή. Έχει περάσει δηλαδή από το ρόλο του τεμπέλχανα. Το όνειρο της ζωής μου να γίνω κι εγώ διαιτητής κανονικότατα. Δεν είπαμε το NBA, δεν προλάβαμε γιατί πιάσαμε εδώ τα μπουρουμπούρου τη συνέχεια. Έχει πάρα πολύ κόσμο που βλέπει NBA. Όλοι βλέπουν. Άρρωστη τώρα εδώ, άρρωστος φίλος μου, χθες που βρεθήκαμε, είδε και την πρεμιέρα και λέει το βράδυ θα δω και το κούμπο, θα ξυπνήσω κανονικότατα. Indiana Pacers, Memphis Grizzlies 111-83, Detroit Pistons, Brooklyn Nets 103-100, Orlando Magic, Miami Heat 104-101, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks 112-113, New York Knicks, Atlanta Hawks 120-107, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, οι παλαιποτέ κρατεί Cleveland φυσικά στη μεταλλεμπρόν εποχή, φαίνεται ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν με τους ισχυρούς φέτος Toronto Raptors που θα παίξουν και αυτοί πάρα πολύ δυνατά 116-104, Houston Rockets, New Orleans Pelicans 112-131, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 112-108. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία ματσάκια να διεξάγονται. Sacramento Kings, Utah Jazz είναι στην τρίτη περίοδο 85-93 στο τέλος. Ημίχρονο Los Angeles Clippers, Denver Nuggets 54-59 και στην τρίτη περίοδο μόλις έχει ξεκινήσει Phoenix Suns, Dallas Mavericks 59-46. Δεν έχουν νομίζω ακόμη κάνει debut, αν δεν κάνω λάθος, οι Los Angeles Lakers, ναι, που έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθούν φέτος με τον LeBron εκεί ηγέτη και θα συγκεντρώσουν αρκετά φώτα πάνω τους. Νομίζω εντάξει και οι τέτοιοι παίξανε, οι Warriors, ούτε και αυτοί έχουν, δεν έχουν. Εντάξει, ο Πιπάλι είναι το αδιαφιλονί και το φαβορί. Boston Celtics κατά πόδας, αν δεν έχουν τους περσινούς τραυματισμούς, νομίζω θα ακολουθήσουν και η περσινή χρονιά ήταν πολύ δυνατή για τους Boston. Περίμενε κανείς. Οι οποίοι Boston αποκλείσανε τους Milwaukee στο τελευταίο παιχνίδι, ναι, στο τέλος. Κάνε, ναι, στη σειρά, τη θυμάμαι. Στη σειρά εκεί. 4-3 κανονικότατα. Και πάει το παιχνίδι. Λοιπόν.
Αυτά από το μαγικό κόσμο ήθιστε να λέμε να χρησιμοποιήσουμε κλισέ του NBA. Μπορεί να μην προκαλούν οι φιλάθλοι, αλλά προκαλεί ο Κόκε. Έχει ανάψει εδώ κουβέντες. Ήρθε. Θα έρχεται. Έρχεται. Από πού διαμένει. Πώς και δεν έμεινε η Ελλάδα. Πώς δεν μπαίνει ακόμα η Ελλάδα. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε εδώ να πούμε. Εντάξει, ρε, κάπου γυρνάει τώρα, ποιος ξέρει που έρχεται. Μια Ισπανία θα είναι. Λέει, θα έρθει για τον ντέρμπι. Θα έρθει για να παρακολουθήσει το Άρης ΠΑΟΚ ο Σέργιο Κόκε. Έχει σκοράρει εναντίον του ΠΑΟΚ ο Κόκε. Να έχει σκοράρει γενικά. Ξέρω, έχει σκοράρει όλα τώρα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί την πρώτη χρονιά είχε βάλει καμιά 7-8 γκολ ο Σέργιο Κόκε. Δεν πρέπει να έχει βάλει. Υπερεκτιμήθηκε κι αυτό. Υπερεκτιμήθηκε, λες, ο Σέργιο Κόκε, ο οποίο έκανε μια ανάρτηση στα social media. Γράφοντας Άρης ΠΑΟΚ, αεροπλανάκια, φατσούλες, ναι, και Βιερίνια ψιλοβούλωσε, όχι βούλωσε, ναι, το ότι κλείς το στόμα. Ναι, έχει φατσούλες που κλείνουν το στόμα, ας πούμε, ζίπιτ, μην μιλάς, μην μιλάς, γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι πρέπει να σοπάσει ο Βιερίνια. Απάντησε ο Γιώργος Σαββίδης και αυτό στα... Να μην χάσει. Βέβαια, social media, ανεβάζοντας τις αναρτήσεις του Σέργιο Κόκκι, ο οποίος αναφέρθηκε και έλεγε ποιος Πρίγιοβιτς, ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς. Ερωτούσε. Αυτό κάπου το άκουσα. Ναι, ο Κόκκι, ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς. Σέργιο, τι είναι αυτά που. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να απαντήσει στο Σέργιο Κόκκι ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς τελικά. Ναι, γιατί διάβαζε τη συνέντευξη, λέει ότι μοιάζει με τον Σλάνταν Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Άντερε, την Κυριακή θα είναι το πιο όμορφο μάτς που έχει παίξει απευθυνόμενο στον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Ναι, 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 ο Σέργιο Κόκκι και ανέβασε ο. Ο Γιώργος τη σχετική ανάρτηση γράφοντας Χούντα Φουκ. Έτσι, γιατί. Ναι, Φουκ το χρησιμοποιείς σε αργό αγγλική. Χούντα. Ψιλο. Αυτό τώρα τι είναι. Λιμάνι Αγγλίας, ξέρω το Essex, α πούμε. Χάιρλαντ. Χούντα That guy. Δηλαδή, ποιο στον κόρακα είναι ο συγκεκριμένο που μιλεί δια του ποδοσφαιριστάς μα, ο Γιώργος Σαββίδης. Ποιο είναι αυτό. Θα είναι και στα επίσημα. Λογικά θα είναι κοντά-κοντά με τον Σέργιο Κόκκι. Ναι. Θα πληρώσει τύριο Κόκκι ή θα μπει κούτρα, λες. Κούτρα. Κούτρα, εντάξει, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Κούτρα, κάποια... είσαι. Από τα τουρνικέ θα περάσει δύο ξέρει αυτό. Στο Κόκκι, να πούμε. Θείο, μπορεί να με βάλει μέσα να πούνε να πει κανένα. Κλασικό σου περά. Τον θυμάται, λες, ο κόσμο του Άρη, θα τον αναγνωρίσει. Θα έχουμε και τα σκηνικά. Αυτά. Κοίταξε, ο Κόκκι έπαιξε δύο χρονιές όταν ήρθε νέος πιτσιρικάς από τη Γαλλία, προπονημένος καλός. Ναι, ναι, ναι. Μια ομάδα έπαιξε, θυμάμαι, μετά από εκεί. Μετά, εντάξει, η μοίρα του κάθε παίκτου που έρχεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις χαρές αυτού του ευλογημένου τόπου του Μεσογειακού. Αλλά όταν είχε έρθει, λέμε, πω, τι είναι αυτός. Με αυτό, όλοι που φτάσανε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και μετά το λέγατε, βέβαια, πάλι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κανονικότατα. Ο Σέργιο Κόκκι, ο οποίος. Κανονικά, ναι, έχει αποκτήσει έτσι πολύ ραδιοφωνική προσέγγιση στα πράγματα. Κανονικά θα μπορούσε να είναι και στη γραμμή μας, ας πούμε. Λέω στον επόμενο, Χουνταφάκη Σαββίδης, Χουνταφάκη Κόκκι. Έλα, Σέργιο, εμένα, Σέργιο, τι λέτε, εσείς χέρι, Σέργιο, πάρτε. Έλα στη γραμμούλα, ο Σέργιο, εσείς, έλα. Καλημέρα στη γραμμούλα, δεν ξέρω αν είναι ο Κόκκι, καλημέρα. Πα, δεν είναι ο Κόκκι, ρε. Α, εντάξει, οκ. Την είδαμε την ανάρτηση, εντάξει. Τη μία χρονιά έβαλε ο Κόκκι την καλή του 10 γκολ. Και την άλλη έβαλε 8. Ναι. Πού να συγκριθεί, ρε σε φίλε, για πες. Ναι. Τι. Αλλά ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς, λέει ο Κόκκι. Ναι, εγώ σου λέω. Ναι. Ας δει ο πρώτα ποιος είναι ο Κόκκι, στην ουσία, που δεν ξέρει αυτός ποιος είναι. Από τα πιτόγυρα και μετά ας μιλήσει, ρε φίλε. Το να έχεις αυτό. Μια χρονιά έβαλε σου 10 γκολ την καλή του, την επόμενη έβαλε 8. Και πήρε από τον Άρη, πόσο συμβόλαιο πήρε, Στέφανε, 800 χιλιάρικα. Ναι. Πόσο? 800. Και μετά έγινε σε άλλες χρονιές, τι έκανε. Πολύ πήρε, σου λέω. Αυτό έχει δίκιο, σου λέω. Επεκτιμημένο. Σήμερα δεν μ' αρέσει. Επειδή δύο χρονιά 8 γκολ, 10 γκολ, τι σιγά. Έβαλε 138 συμμετοχές. Απλώς ήταν καλός όταν ήρθε γυμνασμένος, γρήγορος, έβγαλε ασίστ, αυτό ήταν. Μετά από εκεί δύο χρόνια αυτό έπαιξε. Δεν έπαιξε μετά. Μετά τον φάγανε άλλα πράγματα. Μετά φάγανε, ναι. Έλεγε. Φέρει Σέρχιο τα λεμόνια, ξέρω εγώ. Τώρα γυναίκα πατάω τα κουμπιά, κατεβαίνουν, λέει, τα λεμόνια. Το παζάρι. Ναι. Ήταν τρεις συνεχόμενες χρονιές πρωτοσκόρερ του Άρη. Το 7, το 8 και το 9. Φαντάσου τώρα να έχουμε 10 γκολ, τι πρωτοσκόρερ ήταν. Ναι. Το λέω γιατί τα λόγια του είναι και καμιά βαρύτητα. Σε ποιον απευθύνεσαι δηλαδή. Ο Κόκκι επίσης. Για δε στην κόλλα έχει βάλει ο Πρίγιοβιτς. Πιστεύω τον ότι. Ένα μισή χρόνο όπως τον Πάοκ. Ανακούνε. Όταν δεν έβαλε εσύ την καριέρα σου μετά τον Άρη. Μ' αρέσει. Από τον Άρη και μετά όσα δεν έβαλε. Τα έχει βάλει σε 1,5 χρόνο. Κόκκι πρέπει να έρθει να κάνει εκπομπή. Θέλουμε στο Λίμπερο. Εδώ, κανονικά. Το θέλεις, εννοείται, να κάνει εδώ. Μια εκπομπή
ισπανικο-ελληνικά σπαστά. Ή ναι, να πάει στη Μαρμίτα την Κυριακή να τον πάρει. Βάλε με γυαλί, γυαλί και σκούφο. Γυαλί, γυαλί, γιατί προς τον Αλέχο. Ποιος ντρούλινγκ μου λες και ποιος μπουγάτσα. Σε παρακαλώ. Κανονικά. Το μπουγάτσα το βλέπω πολύ στεναχωρημένο πάντως στην Κυριακή. Λες, θα χαλάσει η υγεία του, θα χαλάσει η υγεία του. Λέω. Ζαχό, μασκισά. Φιλιά, καλημέρα, φιλιά. Τσαό, τσαό. Ο οποίο Σέρχιο Κόκε είναι και κάτοχο ρεκόρ Guinness συν τη άλλη, για κάποιου που αφισβητούν τι επιδόσει του. Ο πρώην επιθετικό του Άρη, πέραν ότι έχει αγωνιστεί σε 9 διαφορετικά πρωταθλήματα και 3 διαφορετική υπήρου. Είναι, α πούμε, όπω λέγαμε, των 2 υπήρων και των 5 θαλασσών. Αυτό είναι ο Κόκε. Έχει σκοράρει όπου και αν έχει παίξει. Αυτό είναι. Το να σκοράρει, λέει κανεί, σε 9 διαφορετικά πρωταθλήματα είναι ρεκόρ Guinness σύμφωνα με την AES και το ρεκόρ αυτό ανήκει φυσικά στο Σέρχιο Κόκε, ο οποίος έχει πανηγυρίσει γκολ στην Ισπανία με τη Μάλαγα, γκολ στη Γαλλία με τη Μαρσέιγ, γκολ στην Πορτογαλία με τη Sporting, γκολ στην Ελλάδα με τον Άρη, γκολ στο Αζερμπαϊτζάν με τον Μπακού, γκολ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Houston Dynamo, γκολ στη Γερμανία με την Regensburg και γκολ στη Βολιβία με την Blumik, αλλά φυσικά και η αγαπημένη μας μεταγραφή του Σέρχιο Κόκε ήταν στην Ινδία με την East United. Τι λέει. Ναι, είχε παίξει στην Ινδία μαζί. Έβαλε. Ναι, σκόραρε και εκεί ένα διάστημα που είχαν πάει και Κατσουράνη στην οποία πάει στην Ινδία και έκανα 2-3 Έλληνες ποδοσφαιριστέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Γιατί δεν βγαίνει ο Κόκκι στο τηλέφωνο. Σέρχιο, βγες αγόρι μου. Κάπου στη Μάλαγα θα είναι αυτό. Στα Μάλαγα μπορεί να είναι. Στα Μάλαγα σίγουρα. Μάλαγα δύσκολα. Και κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο γκράγρου, γκράγρου, στο λόγο επειδή δεύτερη ώρα με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας, σημαίες ομάδων και κρατών. Λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000 231-0287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας ανταμώνεται και συνδιαλογόμαστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, μου στείλε και ένας φίλος ένα κορυφαίο από αυτά που συλλέγουμε από τις ονοματοδοσίες και από τους τίτλους που επιλέγουν κατά καιρούς αθλητικές ιστοσελίδες να παρουσιάζουν τα γεγονότα σε άρθρο ιστοσελίδας για τον Όφι, τώρα για τις εξελίξεις στον Όφι, ότι μια νέα εποχή λέει ανατέλει στον Όφι, πρωταγωνιστεί το παρελθόν Γιάννης Σαμαράς, Ηλίας Πουρσανίδης, αλλά και το παρόν με λαμπρό μέλλον ο Γιώργος Σαμαράς, αναμένεται να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά τα κοινά του Όφι και γράφει τώρα τίτλο «Οι τρεις σωμάτ παύλα Όφι ναι, παύλα Λακές». Κατά. Παναγιά και Χριστέ. Κατά. Προσεχώς, μαρκοπέδιο δηλαδή. Προσεχώς, καινούργια μπιτσόμπαρα στο Ηράκλειο. Ο Μάρκος Εφερλής, ο οποίος έχει επηρεάσει όλους τους σύγχρονους τάκτες και σε αυτούς τίτλους και τις ονοματοδοσίες. Το λόγο, επειδή είναι παρατηρητήριο κανονικότατα τίτλων. Σε άλλες ειδήσεις, ο ΑΣΤ χορηγός του Ηρακλή. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε, μπλε, τα μπλε. Και όμως λέει ο ΑΣΤ είναι ο μεγάλος χορηγός του τμήματος βόλεϊ του Ηρακλή. Ναι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κιανόλευκου Συλλόγου, όπου γνωστοποίησε ότι επήλθε συμφωνία χθες στα γραφεία του ΟΑΣ και θα παρουσιάσει τη νέα του φανέλα, καθώς επίσης και το μέγα του χορηγό, ναι, για την σεζόν 2018-2019. Κατάλαβα. Φαντάζεσαι να κληρώνει εδώ πέρα ο Ηρακλειδέας να πούμε έχουν 3 φοιτητικά εισιτήρια για. Γιατί, να σου πω κάτι, για το Ρετζίκι. Κάρτα διαρκείας, κάρτα περιορίστων. Ενδεχομένως η κάρτα περιορίστων, η οποία κοστίζει 30 ευρώ τον μήνα, να είναι όσο ένα διαρκές του Ηρακλή στο βόλεϊ. Θα έχουν πιο πολλά μηνύματα στο 545. Πώς θα κάνουμε εδώ πέρα, πάρε τώρα κέρδισε, ξύσε και κέρδισε. Ένα διαρκείας, όχι του Ηρακλή στην Κερκίδα, ένα διαρκείας του ΟΑΣΤ κανονικότατα. Για πρώτη φορά βλέπουμε έναν οργανισμό συγκοινωνιών να μπαίνει. Θα πρέπει να απαντήσει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, ας πούμε, να πάρει το μετρό. Να πάρει το μετρό. Θα έρχεσαι εδώ 10 η ώρα, Σλαμά. Αγάπη μου, λατρεία μου, έχουμε κληρώνει που λέμε 5526. Διαρκεία στο μετρό, το ΑΣ, το ΑΣ. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ορίστε. Χαίρετε. Καλώς τον, καλώς τον. Σφιχτός.
ρε γατάκια, έχετε τον Φράσο να ρωτάτε ποιος είναι ο Κόκε. Ο Κόκε ήταν όλα ραν παίχτης στο καζίνο. Τσακ, έφευγε να πούμε τον κουλοχέρι, πήγαινε στη ρουλέτα, έφευγε τη ρουλέτα, πήγαινε στη... στη Μαναβική. Στη Μαναβική πήγε. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Δεν υιοθετούμε, στη Μαναβική πήγε. Τα λεγόμενά σας, κυρία μου. Να γνωρίζω. Γιατί, κύριε, αφού μαζί ήμασταν. Εντάξει, okay, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, οπότε δεν είναι αυτό. Το τι τον έλεγες, δεν τα έπαιξες καλά τα βουαζέν, τέτοια τον έλεγες. Τα ορφανά. Ναι, όχι. Εντάξει, δεν είχε τύχει ο άνθρωπος, θα πούμε γι' αυτό. Ναι. Τα είχανε. Είχε τύχει. Δεν έχουμε κανένα στήλο, δεν δίνετε. Δεν μας δίνει. Ο Τσαλτίδης, δεν μας δίνει τίποτα. Δεν το Χρυσόδος έχει, ο Χρυσόδος έχει τον μπάσκετ δίνει. Δεν δίνει για την μπάλα. Δεν μας δίνει για τα ποδόσφαιρα. Άμα ήταν πάω κανονικά, φέτος δεν δώσω. Ούτε και το ποδόσφαιρο μας δίνουν κανονικά. Μας έχουν. Βασικά δεν ξέρουν να μην είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Είναι η πραγματικότητα, τέλος πάντων. Υπάρχουμε στα Ιντζιάνα. Θα δουλεύουν που έχετε επιτυχία μεγάλη. Θα δώσω. Θα δώσω για Μπατμανίδη την επόμενη Πέμπτη. Ναι, ναι. Που έχουμε το live μας. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό με το Κόκε που είχε γίνει ένα τρολάρισμα, πλάκα ρε παιδί μου, είχε γίνει ένα ανεκδοτάκι. Ήτανε που λες μου και με καλά στο καζίνο και τον είχε πάρει η γυναίκα του τηλέφωνο. Λέει, Σέρχιο, να μην ξεχάσεις να μου φέρεις τα λεμόνια. Και ο λέει, Σέρχιο, πατάω γυναίκα μου τα κουμπιά, αλλά δεν βγαίνουν από κάτω. Λέει, τα δείχνει, δεν τα βγάζει από κάτω. Ναι. Στα φρουτάκια. Ναι. Έτσι, μεγάλο σπίτι. Α, την άλλη Πέμπτη έχουμε ιστορία. Ναι. Α, τι κάνανε οι Spurs, Οι Spurs, μάλιστα. Σπυρούνια εδώ. Γιατί ξεκίνησαν οι Spurs και έζησαν 112-108 του με Μινεσότα Τιμπεργούλους. Τη Σλίκ. Τη Σλίκ, έτσι, έτσι. Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον για του Spurs, πέρσι είσαι στο NBA. Κουμάρι. Όχι, όχι. Α, αλλά έτσι. Νίξη με άλλα κολλάω το τέτοιο, τον Παπαδόπουλα. Α, ήταν εναντίον των. Warriors. Το Warriors φανατικά, ναι, 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 την Warriors. Τα τελικά και εγώ εντάξει ήμουν υπέρ των Warriors, σαν και υποστηρίζω Νίξ και είναι πολύ Spurs αυτός και επειδή φύγαν όλοι οι παλιοί, λέω μπάσκετ. Πώς τους βλέπεις φέτος του... Θα τον κολλήσω στην Τρόικα, αλλά... Πώς τους βλέπεις τους Bucks φέτος, θα κάνουν το βήμα παραπάνω. Ναι, βέβαια. Όλοι έτσι κάζουνε, θα δούμε, εντάξει. Εντάξει, θα δείξει και από τους υπόλοιπους. Ναι, Γιάννης MVP ή πάλι θα έχουμε Westbrook. Αυτός είναι 90%. Είναι τόσο δυνατά, λες. Να μην έχει έναν τραυματισμό. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, βέβαια. Μάλιστα. Μεγαλώνει. Ξαπέ αυτό ο κόμπιτσε δεν ξέρω πόσο είναι. Πόσο 23. Πόσο είναι. Παραπάνω. Ναι, ναι, κάπου τόσο. Όχι ο άνθρωπος. Έκανε triple double σε τέτοιο. Ναι. Τώρα το triple double το έχουμε λες και είναι μαστίχες τώρα. Καλά, πέρυσι ο Westbrook τελείωσε τη σεζόν με triple double μέσα στου όρου. Δεν είναι καθόλου. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά σου λέω αυτό το έχει έτσι για αυτή κάτι τέτοιοι παίκτες. Εγώ έχω κάνει πρόβλεψη εδώ ότι στο μέλλον, α πούμε, αν συνεχίσει ο Γιάννης με ναι, αυτή κάνει το πώς λέγεται αυτό που έχει κάνει μόνο double το quadruple double πώς λέγεται που έχει κάνει ο Ναύαρχος έχει κάνει μόνο αυτό νομίζω στην ιστορία του NBA αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να διορθώσω κάτι για να μην σπηλώνονται συνειδήσεις. Λοχέρι εννοούσα με τον Ευθύμη. Τον Ευθύμη, ναι, Ευθύμης. Βεβαίως. Μεγάλος και αυτός. Άλλο συμβόλαιο. Ποδοσφαιριστής. Τι. Πότε παίζει το Βόλο. Παρασκευή. Θα είσαι. Να σου δώσω το πανό να πάρεις μαζί. Και εγώ χάρηκα, λέω θα έχουμε κάποια πελατεία. Θα έχουμε τα δει. Το πανό στο Βόλο. Στο σωματείο του Ολυμπιακού. Στην σήμερα. Στην πεζογέφυρα. Στην πεζογέφυρα θέλω να κάνω ένα live, να σου πω την αλήθεια. Εκεί στο Βόλο. Πεζογέφυρα των στεναγμών. Κανονικότατα. Κατερίνα, ήταν το καλοκαίρι. Κλείστο. Δεν υιοθετούμε, αυτά που λέει ο φίλος μας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας. Ναι. Παραμονές σιγά σιγά ανάβει τρόπον την, το ενδιαφέρον, φουντώνει μάλλον καλύτερα το ενδιαφέρον, αφού κοπήκανε και τα κλαδιά εκεί στα πέριξ της Παπαναστασίου. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαδιά, μα εγώ τα βλέπω σκοτεινά που λέει και το τραγούδι. Έτσι, λες εσύ. Καταπληκτικό ρεμπέτικο. Από άποψη, από αγωνιστικής τοποθέτησης και απουσιών, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλη την εβδομάδα, νομίζω ο Πέλκας είναι τέθηκε εκτός. Φλάση. Ναι. Δεν θα παίξει και λογικά δεν θα είναι και με τον Παναθηναϊκό. Φλάση πρώτη βαθμού είναι 10 μέρες εκτός. Ναι, και λογικά και εκτός Παναθηναϊκού θα είναι. Δεν το βάζεις τώρα. Δεν το βάζεις. Μπορεί να παίξει πάω καλύτερα χωρίς Πέλκα. Λες, με Ελκαντούρη. Με Ελκαντούρη πιθανότατα. Απλώς θα παίξει πιο σφιχτά. Δεν έχει κάποιον άλλο να βάλει στην παρσοφάση. Μπίσεσβαρ, εντάξει. Μπίσεσβαρ θα παίξει.
ούτως ή άλλως. Θα έπαιζε και ναι. με πέλκα θα ήταν μέσα. Ναι, μπορείς να παίξεις. Μπορείς να παίξεις, μάλιστα. Μπορείς να παίξεις. Καλύτερα. Τώρα, άμα λέω εγώ τώρα, άμα παίξει με Βέρμπλουμ, τη μεταγραφή σου την ακριβή που την περίμενες από το Μάιο να έρθει από την Χαλκιδική. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά δεν πιστεύω να προβεί σε τέτοια ακρότητα ο Λουτσέσκου. Έχει ίσω με τα κλαδευτήρια μπορεί κάτι να έρθει. Ένα σάκο φκάνια και μπροστά με έναν μπει σε σβαρή καντουρί. Ενώ ο Άρης, ο Μπάσα νομίζω θα προλάβει. Δεν ξέρει τι γίνεται τώρα. Εκεί ο Μπάσα δεν ξέρει. Άλλο αυτά θα τα μάθουμε αύριο. Μόνο Παρασκευή, απόγευμα και εκείνο οι προπονητέ, ούτε εμεί θα ξέρουμε. Κυριακή θα δούμε στο μάτι. Εκάζουμε για να γεμίσουμε τι εκπομπέ, α πούμε. Αν παίξει, ναι. πώς γίνεται τώρα ναι, για τον ΠΑΟΚ πιο πολύ. Γιατί ο Άρης έχει χάφ να αντικαταστήσει, μπορεί να κάνει πολλές παραλλαγές. Εάν παίξει με Κάνια, Σάχοφ και Μπίσεσβαρ στο 10, στο δεκάρι, θα παίξει αναγκαστικά με μια αλλαγή που θα την χρειαστεί στο 70. Εντεκαδάτος αν παίξει ο Μπίσεσβαρ. Και μια αλλαγή σίγουρα εκεί πέρα. Οπότε δεν θα παίξει. Τα βγάζει, ήταν 90 λεπτά. Ναι, δεν θα παίξει με καντουρί. Γιατί ναι. θα έχει λιμιό, ζαμπάσει πλευρέ. Κατάλαβε. Τώρα, εάν βάλει τον Μπίσεσβαρ άκρη βάλει δηλαδή πτέρυγα αριστερά που του συνηθίζει, να βάλει Μπίσεσβαρ και να βάλει καντουρί στο μπροστά, ας πούμε, από τα αμυντικά χαφ, εκεί και στον Μπίσεσβαρ. Χάνει το 40-50% τη δυνατοτήτων του Μπίσεσβαρ για κάθε το ποδόσφαιρα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα. Πού να βάλω και πού να βγάλω ο προπονητής. Δηλαδή πρέπει να κάψει δύο αλλαγές μέχρι το 70. Είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Για τα χαφ πιο πολύ. Γιατί οι πτέρυγες του δεν έχει πρόβλημα ο Λουτσέσκου. Είναι φωτιά. Έχει να χτυπήσει. Έχει να αντικαταστήσει. Έχει λιμνιούς, έχει αυτά τέτοια. Είναι καλά, δουλεύουν οι πλευρές. Αλλά το θέμα του είναι στα χαφ εκεί πέρα. Δηλαδή Μαωρίσιο και Πέλκας είδες κατευθείαν πρόβλημα. Δεν έχει από πίσω. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή σε αυτούς τους αγώνες άμα συνεχιστεί και Βέρμπλουμ. Ουσιαστικά ποιος θα παίξει το ξύλο είναι. Ποιος θα παίξει το ξύλο, ναι, εννοείται. Στο κέντρο. Όλη η υπόθεση. Δεν είναι και το. Απλά εκεί τώρα, ας πούμε, ο Σιώπης λέει ότι. Θα πηδήξει την κερκίδα, λέει. Που δεν έχει σκοράρει ποτέ στη ζωή του. Θα περάσει πιο εύκολο απόγευμα ο Σιώπης από ό,τι ήταν. Θα μαρκάρει πιο εύκολα. Δηλαδή είναι αργή και οι δύο τώρα θα παίξουν. Σάκο φκάνιες τους έχει. Ενώ αν είχε ένα μπελά σαν τον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι μπελά για τον Σιώπη. Γιατί θα έπαιρνε μόνο τον Σιώπη. Θα έπαιρνε ο Σιώπης μόνο τον Πέλκα. Πού πίσω εκεί θα το κυνηγάει. Σβούρα με σβούρα θα παίζει. Και οι δύο την ίδια δουλειά κάνουν. Τρέχουν. Ο Σιώπης άρα και θα παίξει τον εαυτό του σκόρερ. Λες. Δεν ξέρω. Δεν θα σκοράρει εδώ να μας τρελάνει. Μας τρελάνει. Εντάξει, δεν έχεις βάλει ποτέ νόμιζο γκολ στη κερκίδα. Αλλά είπε ότι αν σκοράρει θα πηδήξω μέσα στην κερκίδα. Και πως θα πηδήξει τώρα να βγεις και όλα ξανασυγείς να πες. Τραυματισά τον άνθρωπο. Μπορεί, ξέρεις, μπορεί. Μετά θα είναι μεγάλος προφήτης και θα τον φωνάζουμε εδώ να δίνει και τα προγνωστικά. Πώς το λένε στο όνομα. Στο μικρό τον Μανώλης. Ο Μανώλης ο Σιώπης, βέβαια. Διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι και τις 12. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές στους δρόμους πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό Χατζησίρου, Ρεγκούκου, Παπαθανασίου, Μινιάτη, Μπαλόγλου, Βασιλιάδου, Πελιάδου. Τι όλοι τους πόντους τους κάνανε οδούς εκεί. Σέκερι και τμήμα της οδού Κολονιάρη. Για να γνωρίζουν όσοι βρίσκονται σε εκείνες τις περιοχές και θα. Καταστήματα, σπίτια κτλ. Να μαγειρέψουν από τώρα. Δηλαδή, βάλτε να το γιαχνί, βάλτε τα γεμιστά από τώρα. Στο 7 και 21 δεν προλαβαίνει. Άμα κοπεί το ρεύμα από τις 8. 8. Ναι. Α το τι κάνει, τα βγάζει. Εντάξει, κάνει κάτι. Πίνα. Πάρα πολύ γρήγορο. Όσον αφορά το ερώτημα που έχουμε θέσει εδώ στους. Κυρίως στους. Fans και στους followers της σελίδας του Λόγο Επειδή με αφορμή την παρέτηση του κύριου Γκοτσιά από εσωτερικών, ποια προσωπικότητα θα επιλέγαμε εμείς του αθλητικού γίγνεσθε να αναλάβει τον νευραλγικό αυτό πόστο, ναι, και να μας εκπροσωπήσει. Εσύ έχεις κάποιο πρόσωπο, ας πούμε, που θα τον έβαζες, θα τον έχριζες υπουργό, ναι, εξωτερικών. Ποιον? Τον Ανατολάκη. Τον Ανατολή, είσαι μέσα στο πνεύμα, είναι γιατί και έχει εμπειρία. Μπορεί να ήταν και σε επιτροπή έτσι, εξωτερικών υποθέσεων, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Ανατολάκης. Μόνο επιτροπή που μπορούσε να ήταν επιτροπικά ο Φίτσε, πουθενά άλλο. Ο μεγάλος Ανατολάκης, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την ταραγμένη περίοδο των αρχών των μνημονίων, μέσα και όταν σφαγή, χαμός, ψηφίζαμε, κάναμε, ράναμε, και έχει υποβάλει, νομίζω, ερώτημα, ναι, για τους ψεκασμούς. Κανονικά. Είναι γιατί. Τα κυριότερα. Μπήκε μέσα στην ουσία των. Των πραγμάτων, έτσι να δω συμφωνήσουμε με τον φίλο μας τον Παντελή που καταθέτει την πρότασή του για τον Γιώργο Ανατολάκη. Εντάξει, μου λέει εδώ γράφει ένας άσχετος, ας πούμε, ο Δημήτρης μου λέει: μου αρέσει που λες το ραδιόφωνο καλημέρα στη γραμμούλα. Έχω και έναν φίλο που το λέει αυτό πρωί-πρωί, ο οποίος ο φίλος επιδίδεται σε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις. Δεν θέλουμε να τις
ερμηνεύσουμε εδώ. Στο Μαρμαράδικο δουλεύεις, πάει βράχια το παιδί. Κάπως έτσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος τα έβαζε, λέει, το Ζαγοράκι μετά από το τεράστιο έργο ως ευρωβουλευτής. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όχι, λέει, και υπουργός στην παρούσα φάση. Ενδεχομένως μην αποκλείεται. Μην αποκλείεται το ενδεχόμενο να δείτε τον Ζαγοράκι να κατεβαίνει υποψήφιος και για την. Ιωάννα, πάρε καινούριο ταγέρ. Για τη δημαρχία εδώ που λέγαμε πιο πριν, ποιους θα βάλουμε. Ο φίλος μας ο Μάρκος μας λέει, υπουργός Θωμάς Μάτσιος, υπουργός εξωτερικών, κανονικότατα, υφυπουργός Βασίλης Τσάρτας, γενικός γραμματέας Νικόλαος Αλέφαντος. Έχει βγάλει ολόκληρη την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο φίλος μας ο Τωρόντος λέει, Μιχάλη Φωτιάδη μόνο. Κανονικότατα, στείλ το Φωτιάδη εκεί, με παφούλια αναπληρωτή. Να τους ξεπαστρέψουμε. Πάρουμε τα ΕΣΠΑ όλα. Υπουργείο Εξωτερικών, Εθνοφύλακας, κατέχει τα δρόμενα. Ο φίλος μας ο Πασχάλης λέει, Ιωαννίδη μετά το επιτυχημένο έργο του ως υπουργού αθλητισμού να προαχθεί. Βεβαίως ο Γιάννης Ιωαννίδης. Είναι μεγάλωσε τώρα, έχει. Ναι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας λέει για Ντούσαν Μπάγεβιτς να πηγαίνει στα. Και αυτός έχει θέμα. Ναι, να πηγαίνει να λέει, τι θέλετε κύριε. Να πηγαίνει μέσα στα. Μέσα στις Βρυξέλλες. Θωμά Μάτσιο και ο φίλος μας ο Γιούρης μαζί λέει με Γκμόχ για βαλκανικές υποθέσεις. Και Πατρίκ λέει, Μπαμπατούντε ο Γκουνσότο για διάβολο επικοινωνίας και επενδύσεις στην Αφρικανική Ήπειρο με σύνθημα όλοι μαζί. Μπορούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλώς το να, τι έγινε. Σήμερα δεν δουλεύουμε, μάγκες. Γιατί? Είμαστε τεμπέλχανα, δεν είμαστε Γερμανία. Αργία. Του Αγίου Κατσιού είναι. Έβγαλα όφη χθες στο φορτηγό. Βίσκο πλατό, το έβγαλες, τι το έβγαλες. Όχι, τα φρένα. Μάλιστα. Είναι σήμερα συνεργείο, οπότε ξυπνήσαμε νωρίς από συνήθεια. Ναι. Και βγήκα έξω και περπατάω, γιατί είμαστε και Ευρώπη. Έτσι, και τι να κάνεις. Και επειδή χάλασε το φορτηγό, δηλαδή τελείωσες εσύ, δεν έχεις καμία. Αυτή είναι η δουλειά μας, θέλω να το βγάλουμε όφη. Σωστό. Το τέντωσες, σκύλε, το τέντωσες. Τα φρένα ζεστάθηκαν πολύ, τα φρένα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πατούσε εκεί. Μου έβγαλε εκεί ένδειξη ότι τα φρένα έχουν πρόβλημα. Μόλις βγάλει πρόβλημα φρένα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Ναι. Άκουγε Φωτιάδη Παφούλια χθες. Τελείωσε. Βγήκε αυτό. Τα πατούσε εκεί τα φρένα. Τι συλλεκτικό κομμάτι ήταν αυτό χθες. Από το πρωί μέχρι. Από τις 6 μέχρι τις 8 όλο είναι τεμάχιο. Τα καλτόμετρα βαρώσανε κόκκινα, κανονικότατα. Μπήκα YouTube χθες να το ξανακούσω γιατί το ζεις από μέσα, δεν το καταλαβαίνει. Έχει εξτρά περιποίησεις, έχει χαμάο να ξέρεις, το χαμάο ήταν. Το χαμάο. Έκανε έτσι, είναι νεολογισμό. Για αυτό το θέλουμε υπουργό εξωτερικό, θα δοκιμάζει τα ξενοδοχεία εκεί στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Βεβαίως. Φίλε, υπουργό εξωτερικών, εγώ θα έβγαζα Σουφοκλής Σκορτσιανίτη. Σκορτσιανίτη, ωραίος. Άντε να του κουνηθείς μετά. Τι κοιτάρε. Για πουλα καμιά τρέλα, θα σε πω εγώ. Επέκταση χωρικών υδάτων και τέτοια. Τα πάντα. Με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές στο δημοτικό για ένα χρόνο, φίλε. Καβάλα, ήσουνα. Όχι, Οριστιάδα ήταν ο πατέρας του, ήταν πολιτικός μηχανικός. Α, Οριστιάδα, γιατί. Μαμά του είναι το Κονγκό από που είναι, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είχε εμφανιστεί για ένα χειμώνα, δεν ξέρω τι έργο έκανε ο πατέρας του, σε πού δούλευε. Και για ένα χρόνο δεν ήμουν ή τρίτη ή τετάρτη, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Α, μάλιστα. Μαθητές, ναι. Γιατί ξέρω ότι ήταν στην Καβάλα και έβγαλε λύκειο και τα λοιπά και ήταν και φίλος του ΠΑΟΚ ο Σοφοκλής. Πόσες οικοδομές πήρε αυτός που είχε το κηλικείο? Πόσες οικοδομές έβγαλε? Η κυρία Πέπη το είχε το κυλικείο. Η κυρία Πέπη. Τον προλάβαινε να το ταΐζει και στο κυλικείο. Το τσόφο. Ξέρω εγώ το ταζί. Και φάγανε ωραίο παστούρμα στην Ορεστιάδα. Φάγανε ωραίο παστούρμα. Δεν πήρα το γίδι. Τέλος πάντων. Έχουνε ρε. Καλά γενικά στην Ορεστιάδα. Ναι. Σουτζουκάκια τέτοια αυτά. Μια χαρά. Από δίπλα φέρνουν πράγμα. Όλα κομπλέ. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο. Καλημέρα. Με τα φρένα σπασμένα που λέγεται το τραγούδι θα σε θυμηθώ. Καλημέρα. Στον επόμενο ακροατή ή ακροάτρια. Καλημέρα στη γραμμούλα, θα λες. Έλα, παιδιά, έλα. Καλημέρα, παρεμηνεύονται λένε τα λεγόμενα με το καλημέρα στη γραμμούλα. Γι' αυτό πάω. Τι μου θυμίζει το παλικάρι τώρα. Ναι. Μπαίνω σε μια καφετέρια της Αστυνομίας να παραδώσω κάτι πράγματα ένα πρωινό. 10 η ώρα ήταν. Και βλέπω έναν τύπο μέσα έτσι. 17 χρονών, τεράστιο παιδιά κανονικά, τον κοιτάω. Ναι. Καθόταν κιόλας στον καναπέ και μου φαινόταν τεράστιο. Ναι. Είχε ένα κλαμπ σάντουιτς μπροστά του και το τσάκισε. Ναι. Τώρα εσύ πρωί-πρωί λέω. Εδώ εμείς τα τρώμε πρωί-πρωί κλαμπ σάντουιτς. Ήταν ο τεράστιος Σοφοκλής, παιδιά. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό, το πρώτο ξέρω. Ναι. Τα εφηβικά του Ηρακλήγια του. Ναι, μετά ήρθε εδώ από την Καβάλα. Πω. Δεν ξέρω αν. Μιλάμε για παιχτάρα, ναι. Ο οποίος θα δείξει τον εαυτό του. Εντάξει, τι να κάνουμε, αλλά.
Δεν ξέρω αν ακούσε κανείς, ας πούμε, την επανάληψη, την άκουγα πριν ξεκινήσουμε το λόγο επειδή, ναι. Που ήταν Γιαννούλης και Λάζαρος Παπαδόπουλος στο στούντιο, ναι, με τηλέφωνο Φώτση, εντάξει, ναι, ναι. Μεγάλες στιγμές. Δεν τα βλέπω τα παιδιά, θα τους πω να φέρουν και ένα big σόφο. Big σόφο. Αν τα πάνε καλά, βέβαια, ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, τι σημαίνει. Ναι. Νομίζω καλό, μια χαρά θα τα πάνε, ναι. Γενικότερα. Το big σόφο δεν είχε, νομίζω, παιδιά, δεν έχω ποτέ ακούσει κάτι για το big σόφο. Ναι, όχι. Μια χαρά, παιδί, ήταν με όλους καλά τα παιδιά. Ναι, 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 όχι. Καταρχήν το σόφο ήθελε να τον έχεις φίλο. Ναι. Καλά και όλους αυτούς, και το Γιαννούλη και το Λάζαρο. Ναι. Λάζαρο. Οι Αμερικανοί ακόμα να ρωτιούνται γιατί δεν έχει παίξει την NBA, ας πούμε, δεν τον πήραμε αυτό. Ίσως είναι αυτό ευθύνη των Αμερικανών ότι έπρεπε να τον πάρουν εκεί και να τον στρώσουν. Ίσως ναι, άμα πήγαινε λες θα τον έφτιαχνα. Μόνο εκεί θα έτρωνε, εκεί. Εκεί θα έτρωνε. Ναι, έπρεπε να το... Ίσως λίγο το ύψος του, το θεωρούσανε κοντό για τη θέση του σέντερ, δεν ξέρω. Ακριβώς. Ξέρε, ήταν 2-10. Όχι, 2-5 ήταν 2-5. Ο Σόφο, ναι, ναι, ναι. Για σέντερ... 2-5 ήταν ο Σόφο, αλλά τέτοιο πράγμα, παιδιά, να σε ακουμπάει και να πηγαίνεις. Ναι. 3 μέτρα πίσω με το ακούμπημα που σε έκανε μόνο. Ναι. Ο Baby Shark. Λίγο με τις βολές εκεί λίγο, ποτέ. Και λίγο τα τσιμέντα. Τα τσιμέντα. Έβαζε λιθαράκια στα έργα του πατέρα του. Ο ναι. Σακίλ έβαζε βολές, δε φίλε. Σωστό και αυτό. Κάτι airball και ο Σακίλ. Σακίλ airball. Εντάξει, πάντα κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε να κράξουμε. Κάτι, εντάξει, ρε παιδί μου. Εννοείται. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Ναι. Φιλιά, τσαο, 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 τσαο. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Δημήτρης, μας καταθέτει εδώ την πρόταση του Αλέξανδρο Τζιόλη. Όπως και άλλοι λένε Αλέξανδρο Τζιόλη, μπας και φύγει από την Εθνική. Μπα, θα παίζει, ρε. Πολύ, πολύ. Νομίζω ότι αυτός που κερδίζει είναι ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Θα παίζει, λέει, ταυτόχρονα. Θα αφήνει το Υπουργείο. Θα παίζει και σαν τον Αγγλί προπονητή. Τόσα χρόνια είναι Εθνική με τόσα ταξίδια, κάτι ξέρει, διότι είναι μέλος της Εθνικής Αδιαλείπτος από το 2005. Ο ναι. Αλέξανδρος ο Τζιόλης. Βαβακούλα λέει με μια τριμελή επιτροπή από 5 άτομα. Ναι, 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 ο φίλος ναι, ναι. Μας ο Γιάννης εννοείται, καταβαίνει την πρόταση. Ο φίλος μας ο Πασχάλης. Μπορούμε να το θεωρήσουμε πρόσωπο της αθλητικής. Αλέξανδρο Ποκό. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας λέει υπουργό εξωτερικών τον Ιτκο τον Τσιαντάκη. Άλλοι φυσικά πολλές ψήφους συγκεντρώνει ο Θωμάς Μάτσιος εννοείται. Μόνο. Ο φίλος μας ο Κώστας μας λέει Μίλαν Τόμιτς ή λίγο κουνήσουν όλη την ανθρωπότητα για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε. Βαβακούλας παίζει πάρα πολύ, εννοείται. Χαριστέας λέει πρώτη επίσκεψη να κάνει, μάλιστα λέει στην Πορτογαλία. Ναι, ναι, ναι. ναι. η επίσημη πρώτη. Ο φίλος μας ο Τάσος μας καταθέτει την πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, τον Γιώργο Τομίνο. Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι. Με έφεση, ας πούμε, στις ελληνογυπτιακές σχέσεις πρωτίστως. Θα πηγαίνει εκεί στις Βρυξέλλες με το παοξίδικο του ζακετάκι. Έτσι. Ο φίλος μας ο Θέμης. Βλάση Τσάκα καταθέτει ως πρόταση. Όχι, ναι. Αυτός θα φέρει επενδύσεις από. Σίγουρα. Από τα Ιρλανδέζικα κακοκόρια ναι. Θα φέρει. Από την Άπο Ανατολή γενικότερα. Ακόμα έρχεται. Πούμε, ο Βλάσο Τσάκας. ο φίλος σας ο Γιώργος λέει να μπει υπηρεσιακός υπουργός γουγού. Γουγού. που έχει συνήθως, ας πούμε, έχει, είναι με παρτενέρ Μιχαλίτσιο. Γουγού Μιχαλίτσιο. Ως υπηρεσιακοί θα κατέχουν, ας πούμε. Και υπό τις οδηγίες του Σερτάκι Λεμονή. Έτσι, κανονικό. Το και ο Λεμονής που καλείται και αυτός να βγάζει το φίδι από την τρύπα σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Ο Κολτσίδας μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Μάκης. Αλμπέρτο Μαλεζάνι ο φίλος μας ο Βασίλης. Ιάκωβο Τσακαλίδη, Ντούσαν Μπάγεβιτς ο φίλος μας ο Σπύρος. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει τον Κώστα τον Καραμαλή, γιατί και αυτός είναι αθλητική προσωπικότητα, είτε ψηφιακή είτε διαζώσιζο. Πάτρικο Γκουσότο. Άγγελο Δικός λέει, έχει κάνει λέει και συνδικαλιστής. Μας γράφει μας ο Παντελής. Ο Γιανακόπουλος λέει μέτρη της ψεύτικης βουτιάς. Μπορεί να κάνει αυτές τις κυβιστήσεις που χρειάζονται στον χώρο της πολιτικής. Γιατί η διπλωματία είναι ένα μπραντ εφέρ γεμάτο κολοτούμπες και ούτω καθεξής. Ο φίλος μας ο Κώστας Αγριεύ λέει το Ζαμπίδι. Τόσο πολύ άγρια. Ακολουθεί σκληρή εξωτερική Σκληρός. Πολιτική. Και Κώστας Μήτρογλου μέσα στις απαντήσεις εννοείται και αυτός το λόγο επειδή αναζητά την προσωπικότητα από το χώρο του αθλητισμού που θα μπορεί να στελεχώσει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών για να αφήσει και τον Αλέξη Τσίπρα να μην έχει τόσο φόρτο εργασίας τώρα να έχεις και την Πρωθυπουργία και το, μαζί, εντάξει, δύο δουλειές άστα να πάνε DBG αυτό το θέλω, DBG, το DBG θέλω. Μέσα κανένα να βάζει stories ας πούμε και τα λοιπά να κάνει ένα κανονικότατα ωραία πράγματα. Και φυσικά ο φίλος μας ο Μιχάλης μας γράφει για Αργύρη Πεδουλάκη με το επιβλητικό του βλέμμα και τα άπτεστα αγγλικά. Αργύρης Πεδουλάκης. Το θυμάσαι αυτό το ιστορικό βίντεο με τα αγγλικά του Πεδουλάκη? Όχι, ρε φίλε. Δεν το έχεις. Καλά, εντάξει. Ναι. Μεγάλο, ναι, ναι, ναι. You, τέτοιο κάτσε να δούμε. Θα παίξει τώρα εδώ. Συμβεί κάτι αντίστοιχο.
Αλλά έχουν να το λένε οι Γερμανοί ότι στο τρίτο δεκάλεπτο βυθίζονται ενώ τα πηγαίνουν καλά σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Τους κατατρέχει το τρίτο δεκάλεπτο. Πώς είναι αργύρος το πιλάκης. Καπούλο. Μπρος. Έτσι, αυτή είναι εξωτερική πολιτική. Έτσι, κανονικά τα αργύρης. Στην άλλη πλευρά ο Αργύρης Κοντιλάκης, ο οποίος εξακολουθεί και δίνει οδηγίες στους παίκτες του. A defense, έτσι φωνά. A defense και όλα rebound. Go, go, A defense and rebound. Νομίζω ότι ο Αργύρης Πεδουλάκης θα μπορούσε να είναι και αυτός ένας κατάλληλος υποψήφιος για να στελεχώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή που καθορίζει. Ναι, στελεχώνει και σας διορίζει και σας βρίσκει δουλειά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πέρασε από το στούντιο της εκπομπής και δεν αποκαταστήθηκε επαγγελματικό. Βιογραφικό στήριο θα τα αναλύσει όλα από αφούλια στο διάλειμμα. Έτσι. Θα αναλύει και θα σας διορίσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγόρι μου. Τι διαμάντια ήταν χθες. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είσαι... Τι διαμάντια ήταν αυτά τα χθεσινά. Τι η εκπομπή κόρτεψε να διαλυθεί πάλι. Ναι. Ήρθε και ο γίγαντας και άνοιξα την πόρτα. Λοιπόν, επειδή είσαι συνεργάτης εκπομπής και, ναι, και κάνουμε τρομερό rotation, θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθεις, νομίζω, τηλεφωνικός. Συμφωνείς? Άρα, συμφωνώ. Έτσι. Και κάνω και μια έκκληση, συγγνώμη. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και αύριο, άμα θέλετε, έρχομαι. Από αύριο έρχομαι και κάνουμε τρίο. Τρίο. Αύριο, άμα θέλετε, κάνω πρόταση. Να σου πω κάτι. Αύριο θα μας πρίξουμε τα Άρης ΠΑΟΚ, δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όπως θέλουμε. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εσείς το κανονίζετε και έτσι, φωνάζετε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Πάρε μετά το διάλειμμα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, προέχει προαναγγείλει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο εξωτερικός, εσωτερικός, τα πάντα. Εντός εκτός. Πώς λέμε, εσωτερικός χαφ. Ναι, εσωτερικό χαμάο της εκπομπής. Ο τριβάγκο της πολιτικής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι, με τις σημαίες Ψωμιάδη μαζί μας, σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβα Ραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags, στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, παλικάρι μου. Έλα, Στέφανε μου. Έλα, Batman μου, εσύ, αγόρι μου. Έλα, 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 λέγε, έλα, λέγε. Άκουρα σε πω το γέλασα όταν το ήσταν μέσα στο στούντιο και φτιάχνατε που μιλούσατε. Ναι. Τυπάει το κουδούνι. Ναι. Πώς σε καλέ. Λέω, ο κύριος, λέει, είμαι ο Παπούλιας. Παπούλιας, λέω, ταυτότητα. Είτε αυτό ήταν. Λέω, γνωρίζω, το ξέρω. Ποιο θέλετε, λέω, κύριε. Θέλω, λέει, το Batman. Καθίστε, λέω, στην καρέκλα. Έτσι. Λέω, εγώ είμαι ο security το κτηρίο, εδώ, το λίπερο. Καθίστε. Λέει, έτοιμο να πάω. Καθίστε, λέω, θα βγουν, λέω, και μετά, λέω. Εσύ ποιο είσαι, λέω, Φωτιάδης. Καλά, ποιος Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης, ο γνωστός, λέω. Χουνταφάκης Φωτιάδης, που θα λέγε και ο Γιώργος Σαββίδης. Καλά, περίμενε το χέρι. Τέτοια σύμπτωση, εγώ να είμαι με το αίσθημα να κάνω... Με το αίσθημα, λέει! Αίσθημά μου δυνατό, έτσι. Χαμάω και αυτά. Χαμάω. Και δέρνω. Χαμάω, ναι, παιδί μου, χαμάω, δηλαδή, ας πούμε, να μπαίνω μέσα εκεί. Θέλω να έρθω μια φορά μαζί σου, έτσι, να παρακολουθώ. Ναι, ναι, και ξαφνικά να βλέπεις να χτυπήσεις το κουδούνι και να έχει ο Παπούλιας μαζί. Μαζί. Αυτό που έλεγε ο Στέφανός μου. Ναι. Και ήθελα μια συνάντηση με τον Παπούλιο. Ναι. Το περίμενες. Αυτά γίνεται μόνο στο Λίπερο. Μόνο στο Λίπερο, μόνο στο Λόγο Επειδή. Πού να γίνουν αυτά τώρα, δεν κατέχουν από τέχνη. Υπουργός Εξωτερικός, πάμε αλλού τώρα. Ναι, πάμε σε άλλα θέματα. Να βάλουμε τον Coca-Cola μας. Μάλιστα. Το Λόγο. Μάλιστα. Εδώ λέμε τώρα από προσωπικότητες όμως του ευρύτερου χώρου του αθλητισμού. Δεν έχεις κάποιον. Ναι, του αθλητισμού, αυτό το λέει. Εντάξει. Κάνω πρώτα στην Coca-Cola, γιατί θα σας διορίσει τον τρόπο, γιατί και με την Coca-Cola έχει, επειδή είναι Αμερική και έτσι και σωστό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βάλει το κηλικείο, να βάλει το Στέφανο. Να πάρει το κηλικείο στο Λευκό Οίκο. Στέφανε, φαντάζεσαι εκεί στον Τραμπ. Τι καλά, τι κελαμεράνια, εσπρεσάκια. Ωρε φίλε. Και φύλαξε εγώ. Φύλαξε το λέει. Πάλι γεια. Θα πήρασε όλα. Αυτά είναι αιρεσί. Θα μας αποκαταστήσεις όλους. Θα μας δώσεις ψωμάκι. Τι άλλο θες να πούμε, εμένα που θα με. Εμένα δεν με διόρισες.
Τον Μπάμπη. Δεν σου είπα, γραμματέα θα είσαι με το τέτοιο, αφού το έχει. Α, το έχω για γραμματέα. Τι θα γραμματέα. Γραμματέα, τέτοιο. Τα τηλέφωνα, ιστορίες. Α, θα κάνω εγώ τη βρώμικη δουλειά. Εσύ θα κάνει τη ζωάρα. Ε, ο ένα κηλικείο εκεί, χουλιαμάτι έγινε. Έμαθα ότι θα διορίσει Μαριλίζη στο κεντρικό γραφείο. Εγώ γραμματέα, τώρα να παίρνω εδώ τα τηλέφωνα και τα τέτοια. Το πήρε καμπαρέ. Άτι άτιμο εκεί. Έγινε! Σε χαιρετούμε! Τσάω, τσάω, τσάω. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κατηφόρα, βρήκε κουτσός κατήφορο, το ξέρεις. Κανονικότατα, καλημερίζουμε τον φίλο μας στον Στράτο που λέει: ο Σαββίδης απάντησε στον Κόκκι με βίντεο του Μαγκρέγκορ που έλεγε τα ίδια. Who the fuck is this guy? Και τελικά λέει: ο Μαγκρέγκορ τις μάζεψε. Από τον Μαρκομέντοφ. Λέει τώρα εδώ. Ναι. Μιλάμε, λέει, για βαθέως νοήματος πώς τα παγωμένα φιλιά μου από την Νορβηγία. Oh. Κανονικότατα. Καλημερίζουμε και την παγωμένη επίσης, δεν ξέρω αν είναι Σουηδία, που μας στέλνει εδώ τα μηνύματά της. Καλημέρα, λέει, Βασίλης Τσάρτας για υπουργός εξωτερικών με τη μέθοδο του υπνοτισμού. Θα εντάξει, κλείνει ρε, ό,τι συμφωνίες θέλουμε. Νομίζω θα είναι τόσο εύκολο σαν να βάζει ένα ποτήρι. Ένα νερό ο Βασίλης Τσάρτας. Θα πάρει και τον Άγγελο τον Πασινά, θα τον βλέπει με την άκρη του ματιού του και δεν του πετάει. Θα εκεί. Κάνει και τα μικρόφωνα τουκ τουκ να δουλεύουν. Έτσι, τουκ, τουκ. Έτσι, και όλοι λέει θα λένε άντε να υπογράψουμε να φύγουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα του αρχίζει εκεί. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση. Με κάθετες πάσεις θα δουλεύει και κάθετες υπογραφές. Βεβαίως. 2-31-0-2-8-3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως εδώ στο μαγευτικό λόγο. Επειδή σε άλλες ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο. Ναι. Ο Καναδάς, δεν ξέρω αν το είδες αυτό για τον περιβόητο Καναδά, νομιμοποίησε την κάναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Όχι για ιατρικούς, για ψυχαγωγικούς. Θα γίνουμε Καναδί. Καναδί, Καναδί, βεβαίως, βεβαίως. Χτες έγινε η πρώτη χώρα, λέει, της G20 των υπερπροηγμένων χωρών που νομιμοποιεί την κάναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν για πολλές ώρες μέσα στο κρύο για να αγοράσουν τα πρώτα νόμιμα γραμμάρια κάναβης. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Είδες σε άλλες συνθήκες, ας πούμε, την αγοράζεις. Μα μου πήγες στο σπίτι τώρα, πρέπει να περιμένεις την ουρά. Δεν έχει ουρά. Εκείνο το έτσι, το αλλιώς, λέει. Με τον τρόπο, λέει αυτό ο Καναδάς, λέει, προέβησε μια κίνηση την οποία περίμεναν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι χρηματιστηριακές αγορές. Ήδη, λέει, από τα μεσάνυχτα στο Σεν-Ζαν-Ντε-Τερ-Νεύ. Τι είναι αυτό, πόλη, λοιπόν. Σεν-Ζαν-Ντε-Τερ-Νεύ. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, εγώ είμαι στο Ζαν-Ντε-Τερ, ζω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Κοίταξε, στον Ανατολικό Καναδά, άμα κάνεις χρήση για ψυχαγωγικούς σκοπούς, νομίζω γίνεσαι λίγο Σεν-Ζαν-Ντε-Τερ-Νεύ. Ζέτα. Κανονικότατα. Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν στην ουρά, ψηφώντας το κρύο, προκειμένου να αγοράσουν νόμιμα τα πρώτα γραμμάρια κάναβης που θα πωλούνται στο κατάστημα της εταιρείας Tweed, το οποίο άνοιξε για λίγο από τα μεσάνυχτα με την αφορμή αυτή. Ο Ιαν Πάουερ, λέει, είχε πάει από τις 8. Τοπική ώρα χθες, γιατί ήθελε, λέει, να γραφτεί στην ιστορία. Αυτό αγόρι είναι. Μου, εσύ και ο Νίλ Άμστρονγκ. Φίλε μου, Ιαν Πάουερ, ενώ είχε, λέει, δήλωσε ότι πετάει στα σύννεφα. Δηλαδή είναι λίγο high. High, I get high. Ότι άδειε για Καναδά, 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 κανονικότατα. Ήταν, λέει, μάλιστα προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού του Καναδά, του Τζάστιν Τριντό. Το είπε, το έκανε. Αυτό με τι καλτσούλε, τι ωραίε που φοράει. Ναι, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Θα μπορούσε να. Προεκλογικό αγώνα τα έκανε όπω αυτό που είπε, τα έκανε. Τα έλεγε αυτά ο Γιωργάκης και δεν τον αφήσαμε κανονικότατα. Ήθελε να αποποινοποιήσει. Να καταργήσει. Βέβαια, βέβαια. Πλέον, λέει, ο Καναδάς γίνεται μόλις η δεύτερη χώρα στον πλανήτη που νομιμοποιεί τη μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς μετά την Ουρουγουάη το 2013. Δεν ξέρω αν το γνωρίζαν αυτό. Ουρουγουάη. Ναι, Ουρουγουάη, μάλλον πηγαίνει εκεί φίλε. Κανονικά. Επιτρέπεται να πέσεις που λέει επιβάλλεται να σηκωθείς. Ναι. Ρουφάς, να πούμε, μια καλή. Και πηγαίνεις να ούσουμε στα σύννεφα. Έχεις ένα ευρώ να πάρω λίγο ψυχαγωγία. Τώρα όμως, με ένα ευρώ κανονικά θα γίνει σε μια χαρά. Δεν θα χρειάζεται. Και αυτό πέρα από την πλάκα έχει σημασία γιατί, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, λέει, θέλουμε να αποδεσμεύσουμε την τέλος πάντων χορήγηση, πώς να το πω, τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος από τους μεγαλέμπορους των ναρκωτικών. Τελείως, που συνδέουν, ας πούμε, τη συγκεκριμένη πράξη. Στη ΣΥΠΑ, λέει, 8 πολιτείες έχουν νομοποιήσει την κάναβη, ενώ ένας αριθμός χωρών όπως η Ολλανδία και η Ισπανία έχουν αποποινικοποιήσει τη χρήση. Δεν είναι ελεύθερη η διακίνηση όπως συμβαίνει, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, για την κατοχή της μαριχουάνας και έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση της θεραπευτικής. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ολλανδία μπορεί να επιτρέπεται, ας πούμε, γενικότερα σε συγκεκριμένους. Δεν είναι νόμιμη σε χώρους. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Ναι, κανονικά. Επιτρέπεται η χρήση, ας πούμε, του συγκεκριμένου φυτού, τέλος πάντων, αλλά δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, αν ανάξω ένα τσιγαράκι, ας πούμε,
πάρει τσιγάρα. Οπ, μέσα, κανονικά. Δεν εκεί έχει... στην Τουρκία που λέει έχει ένα άρθρο δρόμο, μήπως το κάνανε νόμιμα πριν 37 χρόνια. Γιατί λέει με λάθος τρόπο προσευχόταν για 37 χρόνια στο Κοράνι. Τι εννοείς με λάθος τρόπο? Με λάθος τρόπο, τώρα το καταλάβανε. Ναι. Στο Κοράνι λέει προβλέπεται το τζαμί να είναι προς τη Μέκα να κοιτάει. Και αυτή προσευχόταν 37 χρόνια λάθος. Μήπως το νομιμοποιήσανε πριν 37 χρόνια εκεί. Σε ποια περιοχή? Στην Τουρκία, κάτσε να δω. Δεν είδανε ρε παιδί μου που στρέφεται, α πούμε, τέτοιο. Κάτι και ενό χωριού στη Δυτική Τουρκία. Όταν αντιλήφθηκαν ότι επί 37 συναπτά έτη. Απίστευτη. Εντάξει, 37. Και τώρα το γυρίζει προς τη Μέκα το Κοράνι. Το γυρίζει τώρα. Το γυρίζει στο Μεντεσέντι. Να το ισιάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Συγγνώμη, μια παρέθεση. Βεβαίω. Ναι. Άκου τώρα, δεις τι θα γελάσει τώρα. Γίνεται ένα συμβούλιο που λες, ένα συμβούλιο. Ναι. Όχι. Γίνεται συμβούλιο. Πού γίνεται? Γίνεται συμβούλιο. Πάνω από την οροφή, ας πούμε, τι πιστεύετε είχε πέσει? Ποιο συμβούλιο, πού? Ένα συμβούλιο που κάνανε ρε παιδί μου, σε μια εταιρεία. Κάνανε συμβούλιο, ας πούμε, να δουν για τις ημέρες και αυτό εδώ. Ναι, ναι. Τι πιστεύετε να έχει πέσει πάνω από την οροφή? Ένα πολύ έλεος, ξέρω εγώ. Όχι, ένα πίθωνας και γυρνούσε μέσα. Ένα πίθωνας, τον είδα, ήταν καμιά κουσταριά εκεί που κάνανε συγκέντρωση όλοι μαζί. Και ο πίθωνας πήγαινε και γυρνάει και μόλις πέσει από το ταβάνι, ξέρει, ψευδοροφείτε. Το μελέτησε. Αν σε πήρε το τεχνίτη, είδε πω καταιγίστε τέτοια. Μάλι, έβρε τον πίθανο αυτή η ώρα. Τι πιστεύει ο πίθανο? Και μόλις τον είδαν οι κοινέζοι. Όχι, όχι, όχι. Φύγανε, εξαφανιστήκανε. Μάλιστα. Να ρωτήσω όπως ρώτησε με γυναίκα ίσως. Καναδός, μάλιστα. Πες μου, γόρι μου, τι έγινε, τι έκανε αυτή η ξελόγια η βουργάρα που ήσουν, τι έκανε? Τι έκανε η κολγκέρ? Δεν ήταν βουργάρα αυτή. Τι ήταν, από το Ελμπασάνετε, από πού ήταν? Ήταν από Ρουμανία, ήταν. Α, το Λουτσέσκου δουλειά. Τι ένωση τώρα έχουμε τώρα, δηλαδή. Με πήρε Coca-Cola ο Ευρωπαϊκή Ένωση και με έδωσε τα χαιρετίσματα και είναι πάνω στο κλάκι τώρα. Κλάκ. Εβδομάδα που μαθαίνω για να κάνει το κλάκ αγωνιστικό. Τα φουίτια να κάνει, τα φουίτια. Τα φουίτια, μπράβο, σωστό. Τώρα ακούει, ακούει. Καταπληκτικά λοιπόν. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τέτοια έφημα να παίρνει να μα λε, α πούμε, χιουμοριστικά ή στα ντανέ. Το Λίπερο είναι ίδρυμα, είναι. Ίδρυμα, το ξέρω τι είναι ίδρυμα. Λογιό, φρούτα έχει μέσα. Παγούλια όπως εγώ. Ναι, νάτος, αυτογνωσία. Παίρνει και ο Δημητράκης ο Φούρναρης. Όλο υπάρχουν άτομα. Ακούς Φούρναρη, καταξιώθηκες. Μπήκες μέσα στο καφάσι. Τσάω, χαιρετώ και ακούω. Εντάξει, αυτό χαρακτηριστικό φρούτο. Καταπληκτικός ο φρούτος. Ένα, αυτά. Γιατί όσο τίποτα σήμερα στις ημέρες μας δεν έχουμε ανάγκη, όσο τίποτα άλλο. Το γέλιο κανονικότατα και μας προσέφερε. Ένα καταπληκτικό ισταντανέ με την. Πέμπεις ο πίθωνας από την ψευδοροφή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Τίποτα. Γιορτή στο χρηματιστήριο του Τορόντο, λέει. Παρόλα αυτά, αναμένεται, λέει, ότι θα γιορτάσει την νομοποίηση της κάναβης, καθώς τους τελευταίους μήνες, λέει, έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία που ηγείται στην αγορά, η Canopy Growth, ανέβηκε, για παράδειγμα, λέει, στο 448% σε ένα χρόνο και η αξία της χθες το βράδυ ερχόταν στα 13,88 δισεκατομμύρια. Ποιος ίδρυσε αυτή την εταιρεία πρώτη την νομιμοποίηση την κάναβη? Θέλω να δω εγώ τώρα εκεί μέσα. Κάποιος ωραίος. Την έστειλε και στο χρηματιστήριο. Να είχε. Φυσικά είναι μέσα, ναι. Σύμφωνα, λέμε, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 16% του πληθυσμού του Καναδά κάπνισε τσιγάρο κάναβης το 2017. Ναι. Το παραδέχτηκαν. Εννοείται, εντάξει. Δηλαδή. Δηλαδή καταναλώθηκαν 773 τόνοι της συγκεκριμένης ουσίας στον Καναδά. Εγώ τώρα με πάμε στο χωριό ωραία χωραφάκια και έχω ωραίο κλίμα εύκρατο. Δεν μπορώ να υπογράψω με την καναδική κυβέρνηση να του στέλνω. Να είμαι νόμιμο, μόνο να σπέρνω εδώ και τα στέλνω εκεί. Να είναι δικαιοδοσία. Σκέφτομαι τώρα, ωραία επιχείρηση. Πώς είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Μπράβο. Να είναι η Καναδική Γεωργική Σχολή. Καναδική, Καναδική. Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα στην Γραβούλα. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα. Υπουργέ, θέλω άδεια για αυτή τη δουλειά που είπα τώρα. Θέλω να υπογράψεις. Είχα υποσχεθεί, λέω, θα βγω από Δευτέρα. Λέω, τα περίμενα του Σαββατοκύριακου καταρχήν. Από Δευτέρα. Με το αστείο που είπε ο Φωτιάδες, Στέφανε, σε παρακαλώ, λύση αρμολόγηση το G3 5 φορές. Θέλει να το βάλω. Βολή, κανονικά, τρίτη νυχτερινή, βολές, όλα να βγει, όλα καλά. Και λύση αρμολόγηση. Stand-up κάνουμε. Κανονικά και όρχο, άμα έχει όρχο εκεί πέρα πάει και όρχο. Ουλαμός συντηρήσεως θέλει.
Γιατί το αστείο με διέλυσε λίγο λοιπόν, αυτό. Τι είμαστε. Συγκρατώ με, περιμένω τη Δευτέρα, συγκρατώ με. Όπως έχεις καταλάβει, πρέπει να το βάλω λίγο στο σέρβις, γιατί έχει ξεφεύγει λίγο. Άρχισε να παρατζάρει τώρα, κατάλαβες τώρα. Κοίτα, είναι στα χιλιόμετρα του, είναι, Στεφανέ. Κοίταξε, αφού εγώ το ακούω του ρολεμάνα του δίσκου πλατώ τώρα, το ακούω του, το καταλαβαίνω. Άρα, μύρισε συμπλέκτης. Μύρισε. Καλό για σε... Καλό για σένα είναι. Τώρα είναι ακριβώς. Τέλει το σέρβις. Ταμάμ τώρα. Να τους σβήσω και τα λαμπάκια ότι έγινε το σέρβις όλα. Κανονικά. Ωρα, άλλο πώς είστε, είστε κύριε. Σας ακούω εγώ και τις προηγούμενες μέρες. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως μας βρίσκεις. Γιατί να βγεις τη Δευτέρα, γιατί να γίνει το Άρης ΠΑΟΚ και αυτά για τα ποδόσφαιρα. Βέβαια. Έχω λόγους, έχω λόγους. Κρατιέμαι, συγκρατούμε. Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν ασχολείται. Θα ασχοληθεί, θα πάρεις το δεκάλεπτο του υπουργού που σου αρμόζει η Δευτέρα. Να ξέρεις. Να σου πω, το πρόσεξε αυτό το Μπάμπη που βλέπεις ότι δεν ασχολείται κανένας. Κανένας, το είπαμε, το είπαμε. Μπράβο, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι σημαίνει. Ψήνεται. Κάποιοι πάνε να το περάσουν λαού-λαού, ας πούμε, τι ψήνεται, δηλαδή πώς το... Εγώ βλέπεις ότι είναι άλλες εποχές, ας πούμε, θα λέγαν, θα μιλάγαν, θα κάνουν. Σακουλεμένη τη βλέπω τη δουλειά. Φοβάται λίγο Γιάννη στο Θεριό, για το Θεριό το Γιάννη. Εγώ αυτό βλέπω. Μην λέμε μεγάλα λόγια, μην ξανοιγόμαστε και αυτά. Έχει μερικούς από τον πάνω μαχαλά, τρίμπαλα θα σε ρίξω, έρχομαι και τέτοια. Αλλά, μπράβο, αλλά μερικοί τα λένε, όχι όλοι. Βλέπεις ο Αργιανός δεν μιλάει, κάτι ξέρει παραπάνω, υπουργέ μου. Έτσι. Γι' αυτό τη Δευτέρα θα μιλήσεις κι εσύ. Μάλιστα. Ζητάν κουρέματα στις γειτονιές, ήταν πολλά τα παιδιά. Με χτυπάει ένας υπουργέ μου την πόρτα να πούμε το κουδούνι, έλα Στεφανάκο, έλα ρε, τι θες από το Δήμο, είμαι λέει, θέλω να με δανείσεις λίγο το χουξβάρνα που έχεις. Κόβω με κάτι κλαριά. Να στο δώσω, λέω, βενζίνα να βάλεις, δεν έχω. Δεν έχω. Γρα, πήγαινε. Έγινε, σε χαιρετούμε, φιλιά. Θα τα πούμε, να είστε καλά. Τη Δευτέρα, Έσπασε τη σιωπή του. Έσπασε τη σιωπή του, εντάξει. Αύριο θα δώσουμε, εννοείται εδώ και προγνωστικά και τέτοια. Αλλά εγώ τα έχω δώσει από σήμερα, έχω πει ότι θα είναι. Ένα-ένα. Εσύ δεν τοποθετήσε, δεν λες. Αύριο όμως, κρατάμε για αύριο την ανάλυση περί του ζητήματος και του θέματος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συγγνώμη. Βεβαίως. Εκτός το Coca-Cola, προτείνω και τον υπουργό να βάλουμε αυτό να. Ναι. Γιατί έχει το κονέ, έχει το λόγο, έχει το όχι, το όχι, το ναι, όχι. Σ' αρέσει ο υπουργός αυτός. Μόνο εμένα βάλες εκεί. Όχι, ήθελα μία, δηλαδή να έρθει με ένα πρωί, ένα. Από μπορεί. Εμένα να με βάλες... τετράδα, κιλό, συγγνώμη, τετράδα. Άρχισε, μετά τα ξενοδοχεία έμαθες πολλά τρία τετράδες και τέτοια. Τι έγινε. Έκανες επιμορφωτικά. Καμιά τριάδα τετράδα για το στοίχημα θα μας δώσεις. Αύριο θα μας δώσεις προγνωστικά. Θα βγεις εδώ και μας τα πεις όλα. Πιστεύω θα τα πιάσεις και τα 8. Μην με βάζεις τέτοια πράγματα, δεν θέλω. Εγώ είμαι του lifestyle του τέτοιου. Μην με βάζεις ποδοσφαιρικά. Άμα ναι, σωστά τα πω. Είσαι να σε βάλω κριτής στο style rocks. Στο κουδουνιάρι τη θέση. Όταν θα με καλέσετε. Ναι. Θα έρθουμε τη στολή. Θα χτυπήσω όσο θες τώρα εκεί, θα ψηθείς τώρα. Πρώτα θα σε κάνω σέρβις και μετά θα φύγεις. Όχι, θα φέρω το κράνος, θα φέρω και τις εξαρτήσεις πλήρες για να κάνουμε τέτοιο. Ναι, πλήρες γάλα, ναι. Πλήρες εργανωμένος. Έτσι. Αυτό λέω. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω, γεια. Κρίση, ξαναπάρε, ξέρεις τώρα. Έτσι, κρίση και ξαναπάρε. Ξαναπάρε, καλύτερα. Έχει, ξέχασα να σε πω. Τριάδες, τετράδες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε την πρωινή μας πανδεσία, την πρωινή μας ενασχόληση με όλα τα δρόμενα που απασχολούν τον πλανήτη. Δεν εστιάζουμε μόνο στο μικρό κόσμο εδώ των αθλητικών της Θεσσαλονίκης. Εισαύριο τα σπουδαία Παρασκευούλα, μια χαρά, τραγουδάκια, χαρές, πανηγύρια. Θα έχουμε εδώ. Σαββατοκυριακάκι, επιτέλους έχει ξανά πρωταθληματάκι να κινηθεί και λίγο το σουσού. Αύριο Παρασκευή πρωί δεν θα έχουμε θέμα βασικά, δεν θα μάθουμε αν θα παίξουν οι τραυματίες. Όλη μέρα αυτό συζητάμε. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε. Από τι βραδινέ που μπορεί να τα ακούσετε και θα παίξουν. Όχι, να παίξουν, θα πρέπει να βάλουν φανέλα και να. Άμα δεν θα πάω και μέρα. Τελείωσε. Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματική αθλητική προσέγγιση. Πάρτε χαρτί μολύβι αύριο να καταθέσετε τα λεφτά σα τα πολλά γιατί θα δώσουμε στην Ελλάδα. Και να επενδύσετε, α πούμε, στι εταιρείε του Καναδά, βεβαίω που είναι ευρέω αναπτυσσόμενε. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς φεύγουμε. Εγώ πάω να σπείρω μερικά καπνάκι στο χωριό και στην Καναδά να στείλω. Θα πάω. Τσάκισμα, σηκώνεις τώρα για τσάκισμα και τέτοια. Αυτό σαν χρόνια εκεί πέρα πιτσιρικά στο μόνο που με πείραζε ήταν αυτός ο ήλιος, ρε φίλε. Α, από αυτός ο ήλιος ο καλοκαιρινός. Τι ώρα ξυπνούσε για το τσάκισμα? 2-2,5 τέτοιες κλασικές ώρες. Εντάξει, τουλάχιστον ας πούμε, πλέον έχουν αποσυρθεί κιόλας από τις καλλιέργειες. Λίγοι βάζουν καπνά. Έχει, και πλέον νομίζω και το τσάκισμα γίνεται με μηχανήματα. Ούτε καν το τσάκισμα δεν
γίνεται, δεν βρέθηκε μηχάνημα ακόμα. Α, μόνο το βελόνιασμα γίνεται. Α, το βελόνιασμα γίνεται. Το τσάκισμα γίνεται ακόμα με. Δεν βρέθηκε με αυτή η άγια μηχανή που να μα. Στο φεγγάρι πήγαμε. Κι όμω αυτό είναι τόσο δύσκολο να. Τουλάχιστον α πούμε αυτοί που πηγαίνουν όμως, αλλά στα καπνά το καλοκαίρι και τσακίσουν θα είναι και ακουρατέ μαζί. Α πούμε γιατί ξυπνάνε από το πρωί. Καφιλέ, έτσι. Λοιπόν, σα φιλούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε tomorrow. Ciao.